Προπάνω σε μια γειτονιά σαν τη δική μας, του Κουτσομπολιό, καλλιεργείται εδώ με κάπως ιδιαίτερη επιμέλεια. Παντού συμβαίνουν τα ίδια, δεν παχαίστε. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνεστε. Δεν δίνω πεντάρα για όλα αυτά. Απεναντίας μάλιστα διασκεδάζω, γιατί ξέρω τον εαυτό μου καλύτερα από κάθε άλλο. Και το παρενέβη κανένα στη συνείδηση του ίσχυ, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν φαντάζομαι εδώ να βρεθεί κανείς να μου αμφισβητήσει τα αισθήματα του πατριωτισμού. Ξέρετε λοιπόν τον καιρό του Αλβανικού πολέμου, πόσες φανέλες είχα πλέξει, πόσες φανέλες είχα πλέξει τούτα εδώ με καημένα τα χεράκια μου. Και ποιος δεν έπλεξε, κυρία Ιουλία. Πραγματικά, τους καημένους τους στρατιώτες μας, πώς τους λοιπόν, πώς τους λοιπόν. Να σκαρβαλώνω πάνω στο βουνά μου στα χιόνια, ε. Σας βεβαίω, κυρία Καρή, νύχτες ολόκληρες φορές, καθώς έπλεκα για τα παιδιά μας, έκλαιγα από συγκίνηση. Και μάλιστα, κάπου-κάπου, έχανα και κανένα δράμα μέσα στα πλεκτά. Ηρωικέ φαντάρε μου, μια κυρία καθώς πρέπει, σου στέλνει μαζί με τις ευχές για τη νύχη και τα πιο γλυκά φιλιά της. Φαντάζεστε τι χαρά θα έκανε ο ευτυχής φαντάρος που θα έπαιρνε το γράμμα αυτό. Ε, βέβαια. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν το καημένο το παιδί και ένιωθα τέτοια ευχαρίστηση που έπρεπε να στείλω σε όλους. Μα σε όλους και από ένα φιλί. Αχ, αλήθεια, τι ωραία εποχή και εκείνη. Είδαμε δόξες και ενθουσιασμούς, ε. Αν είδαμε, πάει δυστυχώς η εποχή εκείνη. Αχ, ναι, τι κρίμα. Τώρα τι γινόμαστε. Να σας πω, κυρία Καρή. Εγώ στο βάθος μου είμαι πολύ αισιόδοξος ως άνθρωπος. Ε, λοιπόν, όταν μπήκαν οι Γερμανοί και είδα τη σημαία τους απάνω στην Ακρόπολη μας, για μια στιγμή βουρκώσαν τα μάτια μου. Ύστερα όμως είπα, η Ιουλία μου, μην είσαι κουτί, μπόρα είναι, θα περάσει. Αυτό λέμε όλοι μας, αγαπητοί μου, μονάχα που δεν περνάει. Δεν βαριέστε, θα περάσει. Δυο χρόνια κατοχή, πώς πέρασαν. Καλημέρα σας. Καλώς την Άννα μου. Τι γίνεται, χρυσό μου. Καλά, κυρία Ιουλία, εσείς. Είπες του θείου σου για τον παπά σου. Ναι, ναι, θα θύμαμα. Φαντάζομαι τι τρομάρα θα πήρε ο κύριος Γαρίκος. Αλλά δεν βαριέστε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Και ποιο θα έχει πιαστεί σήμερα από τους Γερμανούς. Αρκεί να είναι αθώος. Οι Γερμανοί, ξέρετε, είναι τίμιοι σε αυτά. Αθώους, δεν πειράζουν. Ναι. Πώς πάει το κατάστημα, Άννα μου. Πολύ καλά, κυρία Ιουλία. Ε, λοιπόν, μου φαίνεται αστείο για την Άννα που εργάζεται σε κατάστημα τροφίμων. Γιατί, κυρία Ιουλία. Μα εσύ, χρυσό μου, μια φοιτήτρια. Το πανεπιστήμιο, βλέπετε, είναι κλειστό. Και εξάλλου δεν εργάζεται εδώ σε ξένο κατάστημα η Άννα. Αυτό μας έλειπε. Είναι στο θείο της και περνάει τον καιρό της. Την παρακάλεσε ο ίδιος να τον βοηθά και δεν μπορούσε να αρνηθεί. Τι τύπος και ο κύριος Λαμίδας. Αστείος μου φαίνεται. Όλοι σας φαινόμαστε αστείοι, κυρία Ιουλία. Ε, όχι δάμε. Παρντών, χρυσό μου. Θέλω να πω, ένας καθηγητής που γίνεται έμπορος και ανοίγει κατάστημα είναι λίγο περίεργο. Τώρα θα μου πείτε ότι όλος ο κόσμος θα χειρίξει στο εμπόριο. Αυτά έχει ο πόλεμος. Αλλά γέρκο, μαλαγέρ. Πάντως ένας καθηγητής φιλολογίας να ρίξει εμπορικό κατάστημα, τι τα φέρετε, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Καλημέρα σας. Ω, καλημέρα σας, κύριε Χαρή. Και τα θερμά θερμά συγχαρητήριά μου για το ξεπέρνευμά σας με τους Γερμανούς. Ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει πάλι με σένα, ναι, για πού ετοιμάζεσαι απόψε. Γιατί, παπά. Σε ρωτώ και θέλω να μου απαντήσεις. Τίποτα, ένα πάρτι για τα παιδιά. Αυτά τα πάρτι από πού. Δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Ορίστε κατάσταση. Καιρός για διασκεδάσεις και για πάρτι. Παιδιά είναι, κύριε Χαρίτο, τι να κάνουν. Να κοιτάτε τα μαθηματά τους. Να ανοίξουν και κανένα βιβλίο. Να μαθαίνουμε γερμανικά. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, πώς σας άφησαν έτσι αμέσως οι Γερμανοί. Πώς μ' άφησαν. Τυχερός ήταν ο καημένος. Δεν είναι ζήτημα τύχης, Μαρία. Το παν σε αυτές τις περιστάσεις είναι να έχει κανένας άρρος και να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάφατσα. Στον πόλεμο, κυρία μου, δεν σκοτώνεται ο στρατιώτης που ορμά μπροστά. Σκοτώνεται αυτός που κρύβεται. Και ορμίζατε μπροστά. Ε, αυτό θα έλειπε. Μόλις με πήγα στην κομμάτα του, θέλανε να μου πάνε τον αέρα. Να με τρομοκρατήσουν. Εμένα τώρα. Ο γιος σου πάει αντάρτης. Μου λέει ένας ψηλός. Το αρνείστε. Όχι, κύριε, του λέω, δεν το αρνούμε. Ο γιος μου πάει αντάρτης. Κόκαλο. Του τα είπατε έτσι. Τσαπ, τσαπ. Αχ, τι ωραία. Τι θάρρος. Δεν τα χάσατε. Εγώ να τα χάσω. Να μπείτε παρακάτω. Λοιπόν. Παγώσανε. Με κοιτάει ένας κοντός. Μου λέει,
Γνωρίζετε, κύριε, ότι αυτό που λέτε μπορεί να σας στοιχήσει τη ζωή σας. Το απαντώ αμέσως. Η ζωή μου, κύριε, είναι το λιγότερο που με απασχολεί στον κόσμο. Του τα είπα και έτσι. Τσακ, τσακ! Αχ, τσακ, τσακ! Τι ωραία! Μπράβο, κύριε Χαρίτο! Σε αυτά έχει θάρρος, Δημήτρη. Εκείνος ο άντρας, τρε, όταν βλέπει Γερμανία. Παλιάς! Του κόβει τη φωνή. Χθες το μεσημέρι, λοιπόν. Εσταφείτε να δείτε. Παρτών, σας διέκοψα. Για πέστε, για πέστε. Μου λέει ο ψηλός. Αγνοείτε, κύριε, ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την κατοχή των γερμανικών στρατευμάτων. Το απαντάω αμέσως. Όχι, δεν το αγνοώ. Είμαι Έλλην πολιτικός και έχω θέσει τη ζωή μου στην υπηρεσία της πατρίδος μου. Περισσότερο από κάθε άλλον Έλληνα πολίτη είμαι εις να γνωρίζω ποιες τραγικές συνέπειες έχει για τη χώρα μου η ήττα της. Αχ, μπράβο, μπράβο, κύριε Χαρίτο. Πώς μίλησε καλά. Μου λέει ο κοντός. Αφού το γνωρίζετε ότι είστε ηττημένοι, γιατί δεν καταθέτετε τα όπλα και συνεχίζετε τον αντάρτο πόλεμο. Το απαντώ αμέσως. Διότι η τιμή της πατρίδας μας επιβάλλει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανεξαρτησία της φυλής μας. Το είπατε αυτό. Τσακ, τσακ. Αχ, τσακ, τσακ. Τι ωραίο πράγμα ένας άντρας να έχει τόσο θάρρος. Εκείνος ο Αντώνης είναι φρίκι. Χθες το μεσημέρι. Εσταθήκατε να δείτε. Αχ, παρντών, σας διέκοψα. Για πέστε, για πέστε. Μου λέει ο ψηλός. Ώστε εγκρίνετε την πράξη του γιού σας που εσήκωσε τα όπλα εναντίον της Γερμανίας. Το απαντώ αμέσως. Ο γιος μου είναι στρατιώτης της Ελλάδος και υπήκουσε στη φωνή της πατρίδος του. Όσο αφορά εμένα, τον πατέρα του, ως πολιτικός και ως πολίτης, όχι μόνο χειροκροτώ την πράξη του γιού μου, αλλά σας λέγω πως αν δεν ήμουν ηλικιωμένος, θα ανέβαινα μαζί του στον βουνό. Τα είπατε αυτά. Τσακ, τσακ. Μα είσαστε υπέροχος. Δεν βαριέστε, κυρία Ιούλια. Τι θα με έκανα, άμα αποφασίσει κανείς για τη ζωή του. Το θάρρος του τους έκανε τόση εντύπωση που... Που έμειναν κατάπληκτοι. Έτσι με κοίταζαν, με το στόμα ανοιχτό. Σας θαυμάζω, κύριε Χαρίτο. Εκείνος ο Αντώνης... Ο Αντώνης, κυρία Ιουλία, είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Ένας πολιτευόμενος όμως έχει άλλες υποχρεώσεις προς τον εαυτό του και προς την πατρίδα του. Σας χαίρομαι, κύριε Χαρίτο. Μερσί. Οι Γερμανοί, ξέρετε, κυρία μου, είναι στρατιώτες. Και σαν στρατιώτες θαυμάζω το θάρρος. Μου λέει ο κοντός. Κύριε, μας κάνει εντύπωση το υψηλό σας φρόνημα. Είστε ο πρώτος Έλλην που μας ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Είστε ελεύθερος. Έτσι αμέσως. Αμέσως. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Θα τα πω του Αντώνη να συνέλθει λιγάκι. Γιατί εκείνος νομίζει πως όποιον πιάσουν οι Γερμανοί τον του φεγγάρει κατευθείαν. Τι να σας κάνει ο Αντώνης. Τόσο πολύ φοβάται. Φοβάται. Αφού όταν βλέπει Γερμανό, παλιάζει. Λοιπόν, εγώ τώρα σας χαιρετώ. Είχα έρθει, κύριε Χαρίτο, να σας συγχαρώ για την απόλυσή σας. Τώρα σας εκφράζω και τα θερμά, θερμά συγχαρητήρια μου για το θάρρος σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ζήτημα χαρακτήρως. Αντίο σας. Αντίο σας, κυρία μου. Στο καλό. Πω, πω, το ξέχασα. Καθώς λοιπόν, με πήρε από πίσω ένας Γερμανός. Μα πολύ πολύ ενοχλητικός. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Αχ, νάτος, περιμένει. Τι θα κάνω τώρα. Εσάς περιμένει αυτός. Ναι, και είναι φρασίτατος. Αχ, κύριε Χαρίτο, εσείς που είσαστε τόσο θαραλέως, κάντε μου μια χάρη. Παρτών, τι χάρη. Να, αν είχατε την καλοσύνη να με συνοδεύατε. Όχι πως φοβάμαι τίποτε, αλλά άμα δει άντρα μαζί μου, δεν θα τολμήσει να πλησιάσει. Αυτός είναι! Ναι! Ω! Δυο μέτρα είναι ο φιλότιμος! Δεν βαριέστε, μόλις δει εσάς! Μαρία, τι είπε ο γιατρός, μπορώ να βγω σήμερα έξω! Αν δεν ήμουν αδιάθετος, ευχαρίστως, κυρία Ιούλια, είναι βλέπετε καθαρά ζήτημα υγείας. Καλά δεν πρόκειται, πηγαίνω και μόνη μου. Αλλά με παρακολουθούσε αυτό το ζώο με την ανώτερη επιστημή. Μαμά, φεύγει, φεύγει. Ευτυχώς, βαρέθηκε να περιμένει. Να, έστριψε τη γωνιά μου. Δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Τώρα αν επιμένετε, να σας συνοδεύσω, κυρία μου. Όχι, μην υποβάλλεσαι τον κόπο. Μα, τι λέει. Είστε άλλωστε αδιάθετος. Παρακαλώ. Μα δεν είναι ανάγκη. Πώς, οι μέρες μας είναι πονηρές. Μπορεί να βρεθεί κανένας άλλος ενοχλητικός πιο πάνω. Με υποχρεώνετε, κύριε Χαρίτο. Παρακαλώ, κυρία μου. Μαρία, θα γυρίσω αμέσως. Μαμά, έχεις την
καλοσύνη να μου εξηγήσει τι ακριβώς έπαθε ο παπάς. Για ποιο λόγο μου απαγόρευσε να πάω απόψε στο πάρτι. Το ξέρεις πολύ καλά. Ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ακού, Άννα, η μαμά σου δεν είναι καμιά κουτί και άφησε αυτό το ύφος. Τι θέλεις αυτές τις συγκεντρώσεις, τι κάνετε εκεί. Χορεύουμε, μαμά. Τους ξέρω αυτούς τους χορεύτες. Όπως και τα τραγούδια που ακούγονται τις νύχτες. Προχθές μας κάναν καντάδα οι νεαροί με την κιθάρα. Σε ηγάπων, σε ηγών θεάνων. Και το πρωί βλέπουμε γραμμένο στον τοίχο μας θάνατος στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί απέναντι. Εξυπνάδες. Τα είδε ο μπαμπάς σου και έγινε θηρίο. Μη γελάς. Σου μιλάω σοβαρά. Μα φαντάζεσαι πως γράφω στους τοίχους, μαμά. Δεν ξέρω τι κάνεις. Πάντως μυρίζω τη συντροφιά σου καμουφλάρει τη φοβερή επαναστατική της δράση κάτω από αυτά τα πάρτι. Δεν μας έφτανε η ιστορία του Αλέκου. Παριστάνεις θυσίες κάτω στην επαναστάτρια. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να σε παρασύρει και σένα το ρεύμα της μόδας. Μόδα το λες αυτό, μαμά. Μόδα και μάλιστα του λαού. Να είχε τουλάχιστον μόδα του καλού κόσμου. Τέτοιες μόδες ασφαλώς δεν πιάνουν στον καλό κόσμο. Ασφαλώς. Επαναστάτης, παιδί μου, ήταν παντού και πάντοτε υπηνασμένοι. Λαός. Από σπίτια καθώς πρέπει, δεν πιάνουν επαναστάτες. Έχεις έναν πατέρα με κάποιο όνομα στην κοινωνία και την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Και μια μητέρα που προέρχεται από τις λίγες οικογένειες μέσα στην Αθήνα. Το σπίτι μας έχει παραδόσεις. Αυτή λοιπόν η λαϊκή επαναστατική φιλολογία δεν έχει θέση εδώ μέσα. Κατάλαβες? Κατάλαβα, μαμά. Και μήπως σας πέρασε η ιδέα πως δεν μυρίζομαι εγώ. Έχετε ώρες-ώρες αυτό το σκοτεινό και μυστηριώδες ύφος των συνωμοτών του σινεμά. Ο Κωστάκης, η Φοφό, ο Γιάννης, ο Ανδρέας ετοιμάζουν την ανατροπή της Γερμανίας. Ησύχασε, μαμά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι που τα φαντάζεσαι. Δυστυχώς, παιδί μου, δεν μπορώ να ησυχάσω. Όταν υπάρχει ένας μπαμπάς που εξασφαλίζει στο σπίτι μια ζωή καλή, πάντα υπάρχει περιθώριο για τα παιδιά να κάνουν λίγη πατριωτική φιλολογία και να το στείλουν στη φυλακή. Δεν κινδυνεύει ο μπαμπάς. Το είδες και μοναχή σου. Μα ήταν ιστορία του Αλέκου. Που συνεχίζεις εσύ και η παρέα σου. Εγώ! Να συνεχίσω τη δράση του Αλέκου. Έχεις για όλα τα πράγματα μια τόσο αγγελική ιδέα. Αν ήξερες, μαμά, τι δουλειά έκανε ο Αλέκος, ή που θα ήσουν περήφανοι για αυτόν ή που θα μένεις στον τόπο από την τρομάρα σου. Καλά, καλά. Ο Αλέκος είναι ένας ήρωας. Τόσο το χειρότερο. Ένας ήρωας είναι υπεραρκετός για μια ολιγομελή οικογένεια σαν τη δική μας. Ένας θεός ξέρει αν κλείνω μάτι με αυτούς τους ηρωισμούς. Έλα, μαμά. Και με αυτά τα τρομερά πράγματα που άφησε ο αδερφός σου εδώ μέσα. Όλα. Ούτε και να το λες δεν θέλω. Τη βαλίτσα, έστω. Ναι, εκείνη τη βαλίτσα που τη βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο. Σωστός βραχνάς μου έγινε. Με ειδοποίησαν σήμερα θα την πάρουν. Ποιοι? Ο άγνωστος, όπως τους ξέρω και εγώ, συνεργάτες του Αλέκου. Πώς θα την πάρουν? Στις 5 ακριβώς. Πώς? Αφού είναι η Γερμανία απέναντι. Τους Γερμανούς. Καλά, ξέρω με αυτήν τρόπο να τους βολέψουν. Ω Θεέ μου, όσο σκέφτομαι καμιά ώρα που μπορεί να τα ανακαλύψει ο πατέρας μου, έρχεται τρέλα. Είτε που είναι φοβητσιάρης. Ή που θα του έρθει η συγκοπή, ή που θα αναστατώσει την γειτονιά και θα μας πάρουν όλους χειροπόδα. Δεν θα μπορούσα να το δω. Έμπνα η κοινουρά της, έμπνεει να μου την πειράσουν. Επιπόλαια πλάσματα, ανοίχτα. Τι να γίνει. Στην παρακάτω γωνία ξεφύτρωσε μπροστά μας ο Γερμανός. Ένα θηρίο 2,5 μέτρα. Πλησιάζει και τη πιάνει το μαύρο. Και εσύ τι έκανες. Τι ήθελες να κάνω. Έφυγες. Μα είδα καθόμενα. Ένα πιστόλι είχε στο πλάι μισό πύχη. Στοδιά μου, χαρά στη διάθεση. Υπότισε ο μπαμπάς, μαμά. Πολύ καλά έκανε. Αυτό του είπε τώρα. Να κάτσει να μην ψοκινδυνεύσει και για την Ιουλία. Κοιτάνε τις ιστορίες που τους καλώνετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωλίνα. Τι κάνετε, τι γίνεστε. Τι ήταν πάλι για αυτό το σημερινό. Είδες τη ιστορία. Πού είναι ο Δημήτρης. Έλα, φώναξε τον μπαμπά σου. Επιπόλαιο, κορίτσι. Γιατί, τι έκανε. Δεν ξέρω. Εξυπνάδες. Θα βγει και η Άννα μας αντάρτησα σιγά-σιγά. Αστεία πράγματα. Η Άννα είναι καλό κορίτσι. Εγώ την παρακολουθώ, παρία. Μην είναι ήσυχη. Εκεί στο μαγαζί θα σηκώνει κεφάλι από τα λογιστικά βιβλία. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλώς το Δημητάκη. Πώς πήγε λοιπόν η περιπέτεια. Να είσαι καλά που ενδιαφέρθηκες. Μπορεί, αδερφός να σου πετύχει, εδώ μας συλλαμβάνουν. Μας πάνε στα τουφέκια, ο Λεωνίδας ο μπακάλικό του. Μην χάσει καμιά δεκάρα. Έλα, καημένε, Δημητάκη. Παράγεινες μπακάλις, Λεωνίδας, το ξέρεις. Καλά να πλήξεις το Σοφουκλή, τον Πλάτωνα, τον Ευρυπίδη με στα ρεβίθια. Αλλά τον ίδιο στον αδερφό. Σόπα, Χριστιανέ, μπα. Όσο να το μάθω και όλα είναι τις απολυτίες. Τέλος πάντων. Είσαι εντάξει τώρα. Μια χαρά. Αυτό είναι. Ορίστε. Αυτό είναι. Και τον αδερφό μας τον Λεωνίδα όλα είναι μηδέν. Ότι δεν αφορά φασόλια και ρεβίθια δεν αξίζει να το συζητά. Δεν το κλείσει αυτό το παλαιομάγαζο Λεωνίδα. Έλα καημένε Δημητράκη. Τι έλα καημένε Δημητράκη. Σαν πως κάνει και τίποτα. Φιλολογία της Μακαλικής. Που κρατάς τώρα από μένα και κοινά τα λεφτά μου. Τα λεφτά σου θυμήθηκες τώρα. Αθνήθηκα το πρωί.
Αν χρειαστούν, λέω, 10, 20, 30 λίρες για να απαλλαγώ, θα μπορέσω να τις βρω για να τις δώσω. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκαν. Αν χρειάζονταν όμως, α. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν κατευχή. Δεν μου λες, ανακατεύτηκε καθόλου στην υπόθεσή σου ο Ζαρλάς. Ο Ζαρλάς. Πώς, αλλά να το πει με ρωτήσει. Αν τον Ελληνό δεν έπρεπε να δεχτεί το ίδιο από αυτόν. Εδώ μου κάθεται αυτός ο άνθρωπος. Όταν τον βλέπω και μπαίνει μέσα στο μαγαζί με αυτό το προβλητικό το ύφος και το αμερές, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έχετε τακτικά. Πολύ τακτικά. Και τι θέλει. Ψωνίζει. Αλλά αυτός είναι καταχθόρητος. Ποτέ δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο αντικειμενικός του σκοπός. Και παρατήρησα, ομολογώ με κάποια ανησυχία, ότι πολυκοιτάζει την Άννα τώρα τελευταία. Ο Ζαρλάς. Ναι, ο Ζαρλάς. Δεν σας είπε τίποτα η Άννα. Όχι. Δηλαδή, σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω. Από ό,τι λέει η Άννα όμως, πολύ επίμονα την τριγυρίζει. Μπα. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα απίστευτα στην εποχή μας. Συχνά μου δίνετε ευκαιρία να κάνω μερικές κρίσεις. Κοιτάζω τον Ζαρλά από τη μία μεριά, αφοσιωμένος ψυχείται και σώματι στους Γερμανούς. Κοιτάζω άλλους απ' την άλλη, περιφρόνησες αυτά τα κτίνη και αξιοπρέπεια που χαίρεται ψυχή σου. Ξέρεις τον καθηγητή τον Κιτρόπουλο. Πώς. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Ηλίθιος. Πολύ απόλυτος είσαι στις εκφράσεις του Μητράκη. Ο Κιτρόπουλος είναι ένας λαμπρός άνθρωπος και σοφός καθηγητής. Σοφός ή σοβλάς. Αυτό λες εσύ. Κι όμως σήμερα το μεσημέρι είμαστε μαζί και κουβεντιάζαμε. Αποκάλυψες. Γιατί, τι έκανε. Φαντάζομαι ότι του ζήτησαν να γίνει υπουργός και αρνήθηκε. Άντε! Λόγω τιμής. Τον κάλεσε ο πρωθυπουργός στο γραφείο του και του εζήτησε να αναλάβει το Υπουργείο της Παιδείας. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός βρήκε το ψυχικό στέλος να πετάξει κατάμουτρα το αξίωμα που του προσφέρει. Σώμα! Λόγω τιμής. Δεν σου λέω εγώ, πλάξ! Γιατί πλάξ, Δημητράκη. Επειδή αρνήθηκε να γίνει υπουργός των Γερμανών. Γερμανών, μόνο. Και Γερμανών. Εδώ του προσφέραν υπουργείο, εξουσία. Υπουργός, λέει ο άλλος, δεν ακούς. Και ύστερα. Εσύ θα δεχόσουν, δηλαδή. Αμέ, αν θα δεχόμουν, από ερώτηση που μου κάνει. Εξουσία, Λεωνίδα. Ξέρεις τι θα πει, εξουσία. Κάνεις μια παρεξήγηση, Δημητράκη. Σήμερα έχει φτάσει σε τέτοια εξαφίεση ο τόπος που χαμηλώσαν τα πάντα. Τα αξιώματα, οι θέσεις, τα υπουργεία. Μα περί αυτού πρόκειται. Τι σας λέω εγώ τόσο καιρό. Τώρα που χαμηλώσατε, χοπ, τα καβαλάς. Μοναδική ευκαιρία. Υπουργός κατάρτισε να γίνεται ο κάθε Τενεκές. Και λοιπόν, τι θα ήθελες εσύ ανάμεσα στους Τενεκές. Εγώ είμαι άλλο, Λεωνίδα. Πώς άλλο. Εγώ είμαι πρόσωπο πολιτευόμενο. Το ίδιο είναι. Εγώ εργάστηκα. Εγώ αγωνίστηκα. Εγώ, το ξέρεις αυτό άλλωστε, ίδρυσα το κόμμα της Εθνικής Παλαιγενεσίας και κατέβηκα με δική μου. Ανεξάρτητη σημαία σε εκλογές. Και πήγες φούντο. Άσχετο. Σε τρελάνανε στα μαύρα. Άσχετο. Πήρε μερικούς ψήφους. Δεν πήρα, Μαρία, δεν πήρα. Φέρ τους πίνακες. Άσε τώρα. Άσε, 100 ψήφοι είναι σε όλη την Αθήνα. Άσχετο. Ξέρεις τι λέω, Δημητράκη. Είσαι αθεράπευτος. Εγώ νόμιζα πως τόσα χρόνια χωρίς εκλογές και χωρίς βουλή ότι διατρέφτηκες. Όμως εσύ έχεις μέσα σου το φοβερό μικρόβιο της πολιτικής που σε έχει αφανίσει ως τώρα. Ποιο σπίτια μας έχει φάει, όταν τα θυμάμαι και για την ψυχή μου. Δεν μου λες, θα μου το πω από ανάσαι ο νιός από τα δύο σπίτια. Επιτέλους, πρίκα μου ήταν, τάφα, πάνε. Καθώς είναι και διελύθησα. Πήγανε και την πολιτική. Η πολιτική σε πλήρωσε καλά. Υπέστης του κόσμου τους εξευτελισμούς. Από τον κόσμο, από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Και ακόμα συζητάς. Αλήθεια. Θυμάσαι τη Μητράκη εκείνη τη γελιογραφία που σου κάναν. Ένα σαράτας. Και από κάτω ο νέος πολιτικός αστήρ, κύριος Δημήτριος Χαρίτος. Σάτυρα, αγαπητέ μου. Η σάτυρα είναι για τους πολιτικούς. Είναι μια μορφή δόξας. Για το όνομα του Θεού, σώπα, Δημήτρη. Μην μιλάς για αυτά. Τι θα ξεχάσω εγώ ποτέ. Όταν με πήρες για να σ' ακούσω που θα μιλούσες στον Άι Παντελεήμονο. Ωραία, μας φώναξαν γιούχα. Και ύστερα. Ύστερα, μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, μας δέσαν τους γκαζοντενεκέδες. Και βρόνταγαν από πίσω μας. Η αντίπαλη βλέπεις. Σύμφωνη, ήταν ωραίο. Ωραίο μπορεί να μην ήταν όμως φυσικό. Όλα τα βρίσκεις φυσικά εσύ. Μα είναι η πολιτική, φίλε μου. Ή μάλλον ήταν. Γιατί αυτό είναι που έχει σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβαίνεις. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε εκλογές, ούτε γκαζοντενεκέδες, ούτε μούτσες. Σου δίνουν υπουργείο, το πέρασε. Τάνε, αρκεί να σε θέλουν οι Γερμανοί. Γι' αυτό σου λέω, είναι μια μοναδική ευκαιρία που όποιος στην Αθήνα πάει χαμένη είναι ηλίθιος. Ακούσε, κύριε Κιτρόπουλο, σάτσετε. Άφησε με, μου άναψες πάλι τα αίματα. Αυτό το ξέρεις το καημό μου. Επίτηδες το κάνεις. Έλα, Δημητράκη,
έτσι. Ο Κιτρόπουλος, Μαρία, ο Κιτρόπουλος. Δώσαν υπουργείο έως και στον Κιτρόπουλο. Σε ένα δασκαλάτο. Να, σαν το Λεωνίδα. Πράγμα που σημαίνει πως υπάρχουν δυνατότητες που σας λέω. Να γίνεις υπουργός. Γιατί όχι. Δεν είσαι στα καλά σου, Δημητράκη. Γιατί. Αν μιλούσα του Ζαρδά, αυτός είναι παντοδύναμος. Τι να το πεις. Να μιλήσει τους Γερμανούς. Τι να τους πει. Δεν θα με θέλανε σε μένα για υπουργό. Εδώ θέλανε τον Κιτρόπουλο. Σου φαίνεται αδυνατό. Που λες κουταμάρες, Δημητράκη. Δεν σε λέω τσέσαινα. Σε παρακαλώ πολύ να μην ανακατεύεσαι. Ολοφρακίες λέτε στις γυναίκες. Μπράβο. Δημητράκη, τι τρόπος είναι αυτός. Δεν σε αναγνωρίζω. Και η λέξη μόνο υπουργό σε ζάλισε σε σημείο να παραλογίζεσαι. Αφήνω ότι ο Ζαρλάς είναι ένας επικίνδυνος προδότης. Καλά, προδότης. Μάθαμε τώρα και στον καθένα κολλάμε και από μια ρετσινιά. Η ουσία είναι ότι έχει τεράστια δύναμη και ξυπνάρα. Με συγχωρείς, Δημητράκη, αλλά μου φαίνεται ότι δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Ο Ζαρλάς έχει κάψει κόσμο και κοσμάκι. Έχει οργανώσει μια φοβερή υπηρεσία και κάνει του κόσμου τους εκβιασμούς. Για να καμώνεται πως θέλει να σε βοηθήσει. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Τι είναι να έχει δηλαδή. Ξέρω εγώ. Μαρία, εσύ τι λες να έχει. Αφήστε με. Σώπα, πρέδερφε. Σώπα, τι μπορεί να έχει. Η τύπη αυτή, Δημητράκη, είναι επικίνδυνη και πρέπει να προσέχεις. Σου έχω πει και άλλοτε να μην εμπιστεύεσαι ποτέ σε τέτοιους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν και την καλημέρα να του κόψεις. Το συναρρυθείς της. Για να κάνει τη δουλειά του, είναι ικανός να πατήσει επιπτωμάτων. Λες. Σίγουρα. Εσύ, Μαρία, τι φαντάζεσαι. Δεν ξέρω. Σώπα, πρέδερφε. Σώπα, μη με τρομοκρατείς. Εννοείς διαρκώς να με τρομοκρατείς. Ένα λεπτό να καθίσει κανείς μαζί σου, πνίγεται. Πνίγεται, μα το Θεό. Δεν μου λες, τι σε ρώτησε αυτήν την ανάγκη. Εμένα. Για τον Αλέ. Και τι είπες εσύ. Εγώ τίποτα. Και ζήτησες τη βοήθεια του Ζαρλά. Όχι, μόνος σου είπε. Πού ήξερε αυτός για τη σύλληψή σου. Δεν σου είπε ότι το έμαθα από κάποιον. Ναι, είπε ότι το έμαθα. Ήξερε ότι ο γιος σου έφυγε αντάρτης. Ναι, ήξερε. Πού το ήξερε. Είπε ότι άκουσε, έτσι δεν μας είπες. Ναι, είπε ότι άκουσε. Έμαθε και άκουσε. Αυτά είναι αστεία. Η ουσία ότι παρακολουθεί με μάτι άγρυπνο το σπίτι σου. Έχει γούστο. Το πράγμα είναι φανερό. Κι εγώ ομολογώ απόρρισα λιγάκι πως ήταν ενήμερος για όλα αυτά. Αλλά με ποιο σκοπό. Πάντως όχι καλό. Λες! Αυτός ο άνθρωπος θα σε κάψει όπως έκαψε πολλούς. Να τα να τα! Αχ, το παλιόπαιδο! Πάει αντάμψη ο Αλέκος για να κάψει τον πατέρα του. Κακό χρόνο να έχει. Μην βρίζεις το παιδί. Θα το βρίσω. Δεν είναι παιδί. Φυσικά δεν είναι τρέλα. Δεν είναι ανάγκη ούτε να βρίζεις τον Αλέκο ούτε να χάνεις την ψυχραιμία σου. Πάντως η ανάμειξη του Ζαρλά σε αυτή την ιστορία δεν μου αρέσει. Μπορεί να σε άφησαν οι Γερμανοί για να σε καθησυχάσουν και να σε ξαναπιάσουν όταν θα ξαναβρουν στοιχεία. Τι στοιχεία. Ξέρω εγώ. Άννα! Άννα! Και τι θέλει την Άννα. Αυτή ξέρει. Μαζί τα είχαν διαρκώς τα ψουψουψού. Έλα εδώ εσύ. Τι συμβαίνει, παπά. Μήπως αυτός ο ξεροκέφαλος ο αδελφός σου άφησε τίποτα επικίνδυνα πράγματα εδώ μέσα. Σαν τι επικίνδυνα. Χαρτιά, σημειώσεις, προκηρύξεις. Από αυτά τα αναθεματισμένα τα έντυπα. Τι χαρτιά, σήματα. Πούτα! Όλα τα καούντα, πάντα! Στάσου, Δημητράκη. Μη σε πιάνει πανικός. Μπορεί να είναι χρήσιμα πράγματα του παιδιού που κίνδυνα τελείως. Ό,τι προέρχεται από αυτόν είναι επικίνδυνο. Θα ψάξω μόνος μου. Άννα! Ανούλα, ευτυχώς που σε βρήκα εδώ. Για σου πω, τι συμβαίνει. Θα σου πω, πιάστε ένα πρέμα, την τρακαλιά. Πώς είσαι έτσι, τι έγινε. Συμφορά με περικεφαλαία. Δηλαδή. Νίκος, Ρίνα, Πέτρος, Κρόσας, πάνε. Τους πιάσανε όλους. Σούπα. Όλους. Πότε. Τα πω, Γερμανοί. Ποιοι. Οι Γερμανοί. Είμαστε μια χαρά. Και ο δικός μου άνθρωπος. Καταλαβαίνεις. Πάει ο γάμος, πάει. Έλα καημένη μου, το γάμο σου σκέφτεσαι εσύ. Πώς τα πιάσαν τα παιδιά, στα σπίτια τους, στα σπίτια τους. Προδοσία. 100%. Ποιος άλλο. Μυστήριο. Τρέχω από απόγευμα. Πηγαίνω στο μη. Βλέπω τον μπαμπά του, πάνω κάτω. Τι συμβαίνει. Πάει ο Νίκος. Πάω στο Κωστέκι να του πω. Βλέπω τον αδερφό του, μούτρα. Πάει και ο Κωστέκι. Αμολιέμαι στη Ρίνα. Μόνο που δεν με πήρε με το σκουπόξιο η μαμά της Ρίνα. Του φαίνα. Καταλαβαίνεις, ε. Όλη παρέα, ε. Είμαι πεθαμένη. Να φοφό, μη χάνεις έτσι την ψυχραιμία σου. Μπορεί να τους κρατήσουν λίγες μέρες και μετά να τους αφήσουν. Μπορεί, ε. Εστάσου, έχω ένα σημείο με εσένα. Να ειδοποιηθεί αμέσως ο Βαρβαλεωνάδος. Ποιος το έδωσε αυτό. Το μόνο σημείο μου που άφησε για μένα ο Φώτης. Σοβαίνεται. Θα φύγεις με το θείο και θα του τα πεις όλα το μόνο σου. Ω, καλώς την Φώτη. Καλημέρα σας, κύριε Λεωνίδα. Μήπως ήρθες να πάρεις την Άννα στο πάρτι. Το πάρτι αναβλήθηκε, μαμά, ευτυχώς. Θείε, η Φωφό ήθελε να σε παρακαλέσει για κάτι τρόφιμα.
Πιζέλια, φασόλια. Μακαρόνια. Μπορούμε να έρθουμε μαζί τώρα. Ο Δημήτρης πού είναι? Σκαλίζει ακόμα. Και με Λεωνίδα τον αναστάτωσες. Αφού το ξέρεις, δεν έπρεπε να το ζαλίσεις έτσι. Είναι ικανός να ψάχνει ως το πρωί. Εν τη αυτή περιπτώσει, εγώ φεύγω. Αντίο, Μαρία. Γεια σου. Αντίο, Θεία. Και αύριο πρωί-πρωί στο μαγαζί. Να την κρατάς όλη μέρα εκεί. Σου είπα ότι αρχίζει και κάνει κουταμάρες. Κουταμάρες η Άννα. Δυστυχώς. Α, δεν νομίζω. Ό,τι κάνει η Άννα είναι σωστό. Σωστό και λογικό. Πάμε. Αντίο σας. Αυτή την αυγουλού να μην την ξαναδώ στο σπίτι. Γιατί, μαμά? Δεν μου αρέσει. Επιτέλους. Εσύ, η κόρη ενός Χαρίτου, μπορείς να έχεις και καλύτερες παρέες. Συμφωνώ μου! Χαθήκαμε! Τι συμβαίνει, τι έπαθες? Όπλα, όπλα, όπλα μέσα στο σπίτι μου! Καταστροφή! Στο δωμάτιό της, στο δωμάτιό της! Όπλα! Όπλα! Μπαίνω μέσα για να ψάξω. Πώς βρεθήκανε τα όπλα μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιό σου? Ποιος που, πότε μπήκανε τα όπλα? Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Κάτι το σατανικό συμβαίνει. Στο δωμάτιό σου όπλα? Στο δωμάτιό της, μια βαλίτσα όπλα. Μπαίνω μέσα για να ψάξω. Βλέπω τη βαλίτσα στο ντουλάπι. Κάνω να τη σηκώσω, βλέπω βάρος. Την ανοίγω, τι να δω, φωτιά. Τι νοσηλεύε σατανά αυτά τα όπλα? Του Αλέπου. Α, τον Κακούργο. Γιατί τάφαινε, πώς τάφησε εδώ? Είναι για τους αντάρτες. Α, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Δεν φτάνει που σηκώθηκε και έφυγε και μου στιγμάτισε το σπίτι, αλλά μου αφήνει και τη λαχτάρα εδώ μέσα. Και τώρα, τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα παραγούμε από αυτή τη συμφορά? Πώς θα τα πάρουν, Λάζα, με την πόλη, ο Κιλίθιο, που απέναντί μας είναι οι Γερμανοί. Τι μου δεν νομίζεις αυτή? Απ' το τουφέκι θα μας περάσουν όλους, όλους. Και εσύ δεν μίλαγες? Επιτρέπεται τέτοιο πράγμα να τρέξει κρυφό από τους γονείς σου? Δεν έλεγες. Παπά, αυτός είναι ξεροκέφαλος. Άφησε τους γιαόλους εδώ μέσα να είμαστε ενήμεροι για τη συμφορά που έχουμε, να γνωρίζουμε. Α, δεν κάθομαι λεπτό εγώ εδώ. Το καπέλο μου, το καπελάκι μου και φεύγω. Ο κύριος Αγλάς. Ουχ! Συγχρονία, Δημητράκη. Κρίστα, Κρίστα, τρέχα! Φτιάξου λιγάκι, παπά. Μην έχεις αυτό το τρομαγμένο ύφος. Τσακίσου, γρήγορα! Καλημέρα σας. Ω, καλώς τον κύριο Ζαρλά. Μεγάλη μας τιμή. Παρακαλώ, περάστε. Παντά, πώς είστε, κύριε Ζαρλά? Ευχαριστώ πολύ. Η κόρη μου, την ξέρετε την κόρη μου, ε? Όλα για σας μιλάει. Αλήθεια. Για να το λέει ο παπάς. Καθίστε κύριε Σαρλά, από εδώ, από εκεί, όπου θέλετε. Λοιπόν, πάνω στην ώρα ήρθατε κύριε Σαρλά. Μόλις τώρα συζητούσαμε για σας. Και ο παπάς έλεγε πως δεν ξέρει με ποιο τρόπο να ξεπληρώσει τις μεγάλες υποχρεώσεις που έχει σε εσάς. Ακριβώς, αυτή την κουβέντα είχαμε. Μπράβο, Μουλά. Για ποια υποχρέωση μιλά? Μα τι λέτε κύριε Σαρλά? Λίγο το όχι αυτό που κάνατε σήμερα για τον άντρα μου. Λαχανιασμένος ήρθε στην κομμάτια του. Λαχανιασμένος. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω, κύριε Ζαρλά. Δεν βαριέστε, κύριε Χάριτο. Δεν αξίζει τον κόπο. Μα τι λέτε, κύριε Ζαρλά. Με σώσατε. Εγώ. Η παρουσία σας και μόνο. Να σας εξηγήσω, κύριε Χάριτο. Η περίπτωση του συζύγου σας είναι αστεία. Μόνος του ξεπέρταξε. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις που για να σώσει κανείς έναν Έλληνα από τα χέρια των Γερμανών πρέπει να αγωνιστεί πραγματικά, γιατί οι Γερμανοί είναι σκληροί και αδυσόπιτοι. Αδυσόπιτοι, τα ακούς? Δεν ξέρετε τι τραβώ αυτή την εποχή με τις διάφορες ιστορίες που συμβαίνουν μέσα στην Αθήνα. Υδρώνω για να καταφέρω να αποσπάσω από τα χέρια των Γερμανών ανθρώπους που πολλές φορές που είναι άγνωστοι. Νομίζω όμως ότι το να προσφέρει κανείς τέτοιου είδους υπηρεσίες στις δραματικές και δύσκολες μέρες που περνάμε, είναι υψίστη υποχρέωση. Μπράβο σας, κύριε Σαρλά! Τι σπουδαίος άνθρωπος! Η Ελλάς σας ευγνωμονεί, κύριε Σαρλά! Και σώσατε πολλούς! Πολλούς, Δεσποινής. Μα σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Δεν μ' ακούνε πάντα οι Γερμανοί. Και ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Όταν πρόκειται για πράξεις σοβαρές, καταλαβαίνετε. Έχει απόκριψη όπλων, Φελίπη. Όπλα! Όπλα, βέβαια. Και πώς να τον σώσω αυτόν που κρύβει όπλα? Δεν σώζεται αυτός, ε! Ας τι έπεστε, εκεί έχει θάνατο! Δεν τέλεστε! Ποιος κρύβει σήμερα όπλα μέσα στο σπίτι του κύριε Ζαρλά? Πρέπει να είναι ηλίθιος! Και όχι μονάχα ηλίθιος, αλλά και εγκληματίας! Αυτό λέγει ο παπάς! Ναι, ναι, αυτό λέει και η κόρη μου. Για να κρύβει κάποιος σήμερα όπλα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ηλίθιος. Έτσι λέτε, δε σπινισά. Μα φυσικά, αφού απαγορεύεται με ποινή θανάτου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όπως προείπα, φαίνεται ότι δεν ξέρετε τι ακριβώς γίνεται σήμερα μέσα στην Αθήνα. Υπάρχουν άπειρα σπίτια που οι γονείς δεν έχουν ιδέα και τα παιδιά με το ελαφρό τους στο μυαλό
ανακατεύονται σε παράνομες κινήσεις. Αλήθεια, κύριε Ζαντιά. Μάλιστα, δεσποινής. Α, τα παιδιά! Σκότωμα θέλουν τέτοια παιδιά! Πολύ δίκιο έχετε, κύριε Χαρίτο. Και θα σας φέρω σχετικό σε ένα παράδειγμα για κάποια υπόθεση για την οποία τρέχω σχεδόν ένα μήνα τώρα. Ήταν ανακατεμένα τα δυο παιδιά ενός γνωστού μου σε κάποια από αυτές τις παράνομες οργανώσεις που τις λένε απελευθερωτικές. Καταλαβαίνεις! Ξαφνικά, δεν ξέρω πώς, το μαθαίνουν οι Γερμανοί του. Τρέχουν, κλείνουν το τετράγωνο και κάνουν έρευνα στο σπίτι. Τι βρίσκουνε, παρακαλώ? Όπλα. Λείπαν τα παιδιά. Παίρνουν τα όπλα, παίρνουν και τον πατέρα μαζί. Α, το δύστυχο! Φυσικά. Να του φυγιστεί. Φυσικά. Α, το δύστυχο! Και δεν μπορεί να τον σώσω και αυτό, κύριε Ζαγλά. Αδύνατο. Κάντε κάτι, κύριε Ζαγλά. Είναι κρίμα να πάει καμένος αθώος άνθρωπος. Μήπως συμβαίνει να τον ξέρετε. Εγώ, άπαπα, με ανθρώπους που έχουν όπλα ούτε μία γνωριμία. Τι φασαρία είναι έξω, Άννα. Είναι κάποιος και κάνει αστεία με τους Γερμανούς. Ταχυδακτυλουργός. Κάνει έτσι και βγάζει τα αλήθεια από τη μύτη των Γερμανών. Μας έρθει και ο κόσμος και γελάει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Όχι, τι γίνεται. Ταχυδακτυλουργός εδώ. Μα είναι. Μ' αρέσουν οι ταχυδακτυλουργοί. Κοίταξε πόσα τα αλήθεια βγάζει από τη μύτη του Φρίτζ. Ποιος είναι ο Φρίτζ? Αυτός ο χοντρός. Βρε τον άφηλο, ότι μπορεί ως είναι αυτός. Κοίτα Μαρίδα που μαζεύτηκε. Κοίτα Μαρίδα. Λοιπόν, κοίτα πώς γελάνε οι Γερμανοί. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω να γελάνε οι Γερμανοί. Α, είναι πολύ λανθασμένη η αντίληψη ότι οι Γερμανοί είναι κατσόφιλες. Ίσα ίσα που είναι από τους πιο εύθυνους λαούς. Λοιπόν, μα είναι έξοχος αυτός ο ταχυδακτυλουργός. Πού βρέθηκε εδώ τώρα? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον βλέπω. Μα πού πήγε η Άννα? Άννα, δεν θα κατέβει τώρα. Αφήστε. Καλύτερα. Ήθελα, αγαπητοί μου, να σας πω δύο λόγια χωρίς να είναι προς τα ίδια σπίτι σαν. Καθίστε. Γνωρίζω ότι δεν σπινίδω Άννα μήνες τώρα. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Τι φρονίδι. Θα μπορούσα να ζητήσω το χέρι της. Τι! Θα ήθελα πριν απ' όλα, πριν της κάνω οποιαδήποτε νήξη, να την πολιτοσκοπήσετε εσείς. Μα αυτό είναι υπέροχο! Αυτό είναι σπουδαίο! Αυτό ανοίγει καινούργιους ορίζοντες μπροστά μας! Αυτό είναι έργο! Στην Άννα, είχα κατέβει κάτω να δω αυτό το ταχυδακτυλουργό από κοντά. Είναι υπέροχος! Λοιπόν, φίλοι μου, αυτός ο ταχυδακτυλουργός μου θυμίζει μια ιστορία ανάλογη με αυτή που σας έλεγα προλίγου. Να δείτε τι έξυπνα κόλπα μεταχειρίζονται αυτοί που ανήκουν στις παράνομες οργανώσεις για να εξαπατήσουν τους Γερμανούς. Σε κάποιο σπίτι είχαν όπλα. Πάλι όπλα! Και απέναντι, καλή ώρα σαν και εσάς, ήταν οι Γερμανοί. Ήταν αδύνατο να απομακρυνθούν τα όπλα χωρίς να τους αντιληφθούν οι Γερμανοί. Τι σκάρωσαν λοιπόν. Τι, κύριε Ζαντά? Ένα κόλπο ευφιέστατο. Με έναν τέτοιο ταχυδακτυλουργό που έβγαζε καρύδια από τη μύτη, απέσπασαν την προσοχή των Γερμανών. Και ενώ αυτοί χασκογελούσαν, οι άλλοι φυγάδευσαν τα όπλα. Αλήθεια. Λόγω τιμής δεσποινίσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν τα όπλα απομακρύνθηκαν, ένας δίθεν τυφλός ζητιάνος που παρακολουθούσε, πέρασε κάτω από το σπίτι, παίζοντας με τη φλογέρα του τον υπερμάχο στρατηγό. Ήταν το σύνθημα στους μέσα ότι τα όπλα είχαν διαφύγει τον κίνδυνο και τραβούσαν με ασφάλεια για τον προορισμό τους. Κοίτα τι σκαρώνουν! Είδατε λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ, και θα σας δω, κύριε Χαρίτο, για να μου απαντήσετε για αυτό που σας παρακάλεσα. Πώς, πώς! Αντίο σας. Τι θα πούν όλα αυτά? Ένας άνθρωπος επικίνδυνος. Θα μετρηθούμε. Κάνες
μισό. Ξέρεις τι ώρα είναι, Γιάννη? Και μισή. Μία παρά δέκα και ο Σεραφείμ δεν φάνηκε ακόμα. Θα έρθει, τι θα κάνει? Αργεί πολύ καημένα, Γιάννη, και έχω μια ησυχία σήμερα. Καροτσάκι τραβάει η Άννα. Δεν έχει άλλο πλάνο. Λάβει, ο κάνεις 13.200. Εντάξει. Τώρα μπορούμε να καθίσουμε και ένα τσιγαράκι. Τι ώρα έχει έρθει την άλλη φορά ο Σεραφείμ από το σπίτι μας? Με την παλίτσα. Να σου πω. Την έφερε 5:20. Επομένως έκανε 20 λεπτά. Εγώ του την έδωσα στις 5 ακριβώς. Σήμερα αργεί πολύ. Ναι, αλλά σήμερα να μου έκανε παραλαβή από το τέρμα Ιπποκράτους. Το γάβιασε πόσα χιλιόμετρα. Θα κατέβει στο σταθμό με τον πονή σου και ύστερα θα έρθει να παραλάβει και από εδώ. Λοιπόν, κάθε φορά που κάνει μεταφορά ο Σεραφείμ με πιάνει τέτοιος εκνευρισμός που δεν μπορώ να ησυχάσω. Πώς δεν φοβάται αυτός ο άνθρωπος? Ο Σεραφείμ είναι η πιο θρασίτερη μορφή που έβγαλε η εποχή μας. Μια μέρα μας έφερε πιστόλια. 22 τον αριθμό, θυμάσαι? Πώς? Τα είχε λοιπόν κρυμμένα στο καροτσάκι. Από πάνω τα ραβίκια, η μπαλάτσα, τα δράμια, τέλειος μανάδες. Μπροστά εκείνος, πίσω εγώ 20 μέτρα. Να τον έβλεπες λοιπόν να τραβάς στον δρόμο άγρια ραδίκια του βουνού με μια φωνή καμπανιστή και μια απάθεια. Είναι φοβερό. Όπου λοιπόν σε μια στιγμή με πιάνει ζάλι. Οδός θα είναι στο κλαίος είμαστε. Βλέπω και πλησιάζει ένας Γερμανός. Κάτι του λέει, χειρονομίες, φωνές, γράφ ο Γερμανός. Λέω λίγη άδοξα του στάδιου του Σεραφείμ. Τι ήθελε το καροτσάκι να πετάξει τα ραδίκια να του μεταφέρει το γυλιό. Εγώ εννοείς μεταβολή. Στρίβω κανονικός και από Εμμανουήλ Μπενάκη βγαίνω πανεπιστημίου. Και τι να δω, το πιο καταπληκτικό θέμα που ήταν τα μάτια μου αυτή την εποχή. Το καροτσάκι με τα ραδίκια, πάνω από τα ραδίκια ο γυλιός, κάτω από τα ραδίκια τα πιστόλια και ο Γερμανός να περπατάει σιωπηλός και παγερός, λες σαν να έχει χρόνια δυσκολιότητα. Και ο Σεραφείμ. Απάθεια και η φωνή καμπανιστή. Άγρια ραδίκια του βουνού. Παναθεόφοβο. Η αλήθεια είναι όμως. Πως όσο πιο θρασής είναι κανείς σήμερα, τόσο πιο σίγουρα κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό και του έχει τόση μεγάλη αδυναμία ο θείος. Να δεις με ποιο νομικό ήρωα μου το παρομοιάζει. Ο θείος εδώ που τα λέμε Άννα, μας βλέπει όλους για μέσου του ονείρου. Και εμάς μας καμαρώνει σαν ήρωες της Ιλιάδας. Όχι της Ιλιάδος, Γιάννη. Με συγχωρείτε. Να μην παραποιείς τα λόγια. Για την Οδύσσια μιλούσα. Και έλεγα ότι τα σιδερόφρακτα γουρούνια δεν καταλάβαν ακόμα ότι βρίσκονται στην πατρίδα του πολυμήχανου και πολύτροπου Οδυσσέα. Μάλιστα, μάλιστα. Τι γίνεται, θα ετοιμάσαι αυτά. Εντάξει είναι. Τα άλλα. Θα ετοιμαστούν αμέσως. Υπάρχει και ένας γενικός στην αποθήκη. Τι ώρα φέρνει το τρένο, θείε? Στις 4. Δεν φάνηκε ακόμα σε ραφτή. Όχι. Και πρέπει να ήταν εδώ πριν από μία ώρα. Σήμερα που κάνει την πιο επικίνδυνη μεταφορά, αργεί. Και πρώτη φορά τόσο πολύ. Στις 11 δεν είναι. Στις 11. Η συσκευασία έγινε καλά. Τέλεια. Ποτέ δεν έγινε καλύτερη δουλειά. Σε κάθε κάσα και ένα πολυβόλο. Δυμένα, όμορφα, ταινίες, ανταλλακτικά και χίλιες σφαίρες. Από πάνω λίγο ροκανίδι, ποτήρια, πιάτα, γυαλικά και στο καπάκι με τόσα γράμματα γερμανικά εύθραυστα. Ωραία. Ούτε ο Θεός δεν τα λέει. Καλά, τι έπαθες εσύ? Καλημέρα σας. Εσύ εδώ. Σήμερα δεν επρόκειτο να γίνει ο γάμος. Επρόκειτο! Αναβλήθηκε πάλι. Κάτι χειρότερο. Στη ζωή μου που έχω πει πολλές, πάρα πολλές αναφορές. Αλλά πίνω σίγουρα είναι πιο απίστευτη. Ύστερα από τόσους κόπους, κυνήγια, λαχτάρες, αναβολές, ορίσαμε τον δάμο σήμερα. Γιάννη, τακτοποίησε και τα υπόλοιπα στην αποθήκη και φέρτε να τελειώνουμε. Στο σπίτι μου θα γίνανε το μυστήριο. Μην το κουστούν μου το πόδις, μην το κουστάνε εγώ, δυο φίλοι και τρεις συγγενείς όλοι πιο. Λαμπρά, έκανες άλλα που και δεν ήρθες. Γιατί τι έγινε? Αρχίζει το μυστήριο. Και έλεγα από μέσα. Μα είναι αλήθεια. Δεν είναι. Μου ήταν αδύνατο να πιστέψεις τον αρχό τόσο που δεν καταφέραμε τελικά να φτάσουμε στον Ισαΐα. Δεν χόρεψες τον Ισαΐα. Το χόρεψα. Το χόρεψα, αλλά με ποιον. Με το Φώτη φυσικά. Όχι. Με το Λάζαρο. Για στάσου, παιδί μου, στάσου. Αρχίζω και ζαλίζομαι. Με το Φώτη δεν επρόκειτο να γίνω γάμο. Μάλιστα. Πού ξεφύτρωσε ο Λάζαρος? Ακούτε να δει τέτοιες ιστορίες κομικοτραγικές μόνο σε μένα σημαίνει. Απάνω λοιπόν που γινόταν το μυστήριο. Με ποιον? Με το Φώτη. Εντάξει, για να σε παρακολουθήσω παιδί. Απάνω λοιπόν που γινόταν το μυστήριο με το Φώτη καμπρό και με έναν ήφη κανονικά. Πριν προλάβουμε να φτάσουμε στον Ισαΐ, ρωτάει η πόρτα. Ποιος ήταν? Γερμανοί. Γερμανοί. Μάλιστα, Γερμανοί και φεύγει ο καμπρός. Έφυγε.
Χρησιμοποιημένη την ώρα τη στιγμή, μόλις κανονίζεται ο λόγος και η μίλη του γαμπρού. Ο Φάτης, αλλά δεν το ξέρετε αυτό το παιδί. Πριν την κατοχή ήταν σαν κοριτσάκι. Τώρα, ένα πράγμα φοβερό, πειράζει από σαρκάν. Σ' όποιο σπίτι και να μπει, θα δει πριν απ' όλα ένα τρόπο για να φύγει. Παράδειγμα, φωταγωγούς, ταράτσες. Δεν πρόφτασαν να ακουστούν οι φωνές των Γερμανών, δίμηναν σαν το παράθυρο και γίνεται καπνός. Μπαίνουν μέσα οι Γερμανοί. Βλέπουν παπά ιστορία. Τι γίνεται εδώ. Γάμος λέει. Πού είναι ο Φώτιος Αντωνόπουλος. Λέμε, δεν το ξέρουμε. Και ποιος είναι ο καπνός. Αν πας εκείνη την ώρα το γάζανε και λανά. Αυτός είναι ο καπνός. Πού είναι ο Γερμανοί. Να τελειώσει το πιστή. Κάποτες και φυλάει. Και τότε τι να κάνει. Συνεχίστηκε από την άλλη παπά στο μυστήριο με άλλο γαμπρό! Τι λες, παιδί μου! Θα το πιστεύατε ποτέ! Πραγματικά απίστευτο! Αυτό σας λέω με το τραγικό από τα πίσω! Θα τα λύσω λίγο με το Φώτη και να τελειώσω με το Λάζαρο! Στο τέλος, με συγχάρηκα οι Γερμανοί, παίρνουν το γαμπρό και πάνε. Πέσω το Λάζαρο. Αμέ, γίνεται ο Βιτσιάνης αυτός χειρότερος από μένα. Κοντεύει να μου φύγει το μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι παντρεμένη μισό με τον ένα, μισό με τον άλλο. Δεσποινής, κυρία, δύο φορές και ζωνοκύρα. Ο ένας γαμπρός καθώς από το παράθυρο, ο άλλος φυλακή. Ορίστε, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πιστεύω, θεία, πως πίσω από αυτές τις συλλήψεις που έγιναν και που συνεχίζονται υπάρχει προδοσία. Αυτός που πρόδωσε τους πέντε πρώτους συνεχίζει τη δουλειά του. Ασφαλώς, το πράγμα είναι φανερό. Εγώ το δήλωσα την πρώτη στιγμή. Υπάρχει ένας καταδότης στον κύκλο αυτό. Γιατί πιάστηκε σχεδόν όλη η ομάδα που ανέβη. Πριν απ' όλα πρέπει να καθαριστεί αυτός. Ποιος? Ο προδότης. Να τον βρούμε. Να τον βρούμε λοιπόν, Γιάννη, ας είμαστε πιο ψύχρεμοι. Γιατί το πράγμα είναι σοβαρό και αλλιώς εξοδούμε τον αέρα. Εγώ το ξέρω, θείε. Είναι ο Ζαγλάς. Δεν είμαστε βέβαιοι, Άννα. Εγώ είμαι βέβαιη. Ο άνθρωπος αυτός είναι ύποπτος από την κορφή ως τα νύχια. Η επιμονή του να χώνεται ανάμεσά μας για να ψωνίζει από εδώ. Οι επισκέψεις. Ο μυστηριώδης τρόπος που ξέρει τόσα μυστικά. Όλα πάνω του μαρτυρά με τον προδότη. Θα βρεθεί αυτό. Και αν είναι έτσι θα του πληρωθεί. Να τον καθαρίσω, Παπαδονίδα. Και αν δεν είναι ώρα για πετρότητες. Λοιπόν, τι θα κάνει από τώρα, Παπαδονάρχο. Τίποτε φοβόμαι. Να περιμένεις ήσυχα ήσυχα σαν καλό κορίτσι να φύγουν οι Γερμανοί για να παντρευτείς με την ησυχία σου. Καλές ήσας τι έρεστε, καλά στην ψυχραιμία σας. Άκουσε παιδί. Αν δεν έχεις ψυχραιμία είναι αδύνατο να σταθείς στον κύκλο αυτό. Η Άννα μου είπε κιόλας ότι έχεις παράπονο. Δεν θέλω όμως εγώ. Ο Φώτης βλέπει σε τιμέ να σε χρησιμοποιεί. Έχει τη φιλοδοξία να σε κάνει σιγά σιγά μια άξια γυναίκα που να στέκεται επίσης άξια στο πλευρό του. Και να αγωνίζεται μαζί του. Μα πώς θα γίνει αυτό, εσύ να με φοβάσαι. Και η Άννα φοβάται και όλοι μας φοβόμαστε. Δεν είμαστε θηρία παιδί μου εμείς. Για να δουλέψεις όμως τα σοβαρά μαζί μας, πρέπει να πάρεις μια σωστή και σταθερή απόφαση. Ποια είναι απόφαση? Ότι κάθε στιγμή μπορεί να βρεθεί στα χέρια των Γερμανών. Εγώ, Θεός φυλάξει! Και αν τη γοντιαστείς, το στόμα σου θα κλείσει σαν τον τάφο. Και σε ό,τι σε ρωτάν θα απαντάς δύο λέξεις μόνο. Δεν ξέρω. Να μην φτάσει ποτέ τέτοια ώρα. Ανασυμβόλυτα. Τι γυρνάει από εκεί μέσα. Λουμπουμάρες. Χειροβομήνες, έτσι τις λέει και ο Φώτης. Παρ' όλα αυτά δεν με γελάει εμένα η διέστησή μου. Είσαι μια αγλή ψυχή που μια μέρα θα μας φαντείς πολύ. Γι' αυτό και πρέπει να τα ξέρεις. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Γι' αυτό ποτέ πατάω εδώ μέσα πηγαίνει τα κατάκα η καρδιά μου. Ας σε μαλώσω. Από αυτές τις χειροβομβίδες τις κουβάλισες εσύ τόσο τρόπο μες στην Αθήνα και δεν φοβήθηκες. Φοβάσαι τώρα. Εγώ χειροβομβίδες. Καλά. Πού δεν θέλω. Τα καλάθια με τα αυγά που μας έφερες εδώ. Είχαν μέσα. Χειροβομβίδες. Και τα παίρνω σαν τόσο δρόμο ανάμεσα σε Γερμανούς και Ιταλούς. Έλα σώπα τώρα. Αναδρομικός φοβάς. Πέρασες μια χαρούλα. Πάει. Μα και αν δεν σταματούσαν. Και αν ρωτούσαν. Και αν το βρίσκαν και τα παίρνω. Που θα με πάρετε στο λαιμό σας εδώ μέσα! Μην φοβάσαι. Τα πράγματα καθώς είδες πήγανε κατευχήν και δεν σε ενόχλησε κανείς. Και πόσες χειροβομβίδες κουβάλισα? Καμιά πενταριά. Κουράγιο όμως. Είστε Σεραφείμ, δόξα σοι ο Θεός. Τι έγινε? Καλά, ευχαριστώ. Άρχισε σήμερα, γιατί? Άστα, Κυλονίδα μου, είχα μεγάλο γλέντι. Έτοιμα. Α,
Αυτά είναι τα πονηρά. Αυτά είναι αδειότερες λεγέντες με το τσουβάλι. Εσύ θα τα πας αυτά. Λέω, εσύ τι λες, θα καταφέρνω. Έκανες 2 ώρες, Σεραφείμ, δεν μου πες. Με τον Μαρδό, βρήκα το φίλο μου τον Γιώχαν και ήπια με ένα κρασάκι στη βάλα. Κρασί. Και τα... Τα πονηρά. Τα φίλα είναι ο Κούρτ. Ποιος είναι ο Κούρτ. Έτερος Μούλαρος. Γερμανός. Αμέ. Είχες μαζί σου πολυβόλα την πιο επικίνδυνη μεταφορά που έκανες έως τώρα και έμπλεξες με Γερμανούς. Εμέ εκείνο λιγλίκα. Να τους φουμέρεις και λιγάκι. Σεραφείς τρελάθηκες. Ξέρεις ότι εκτίθεσαι σε φοβερό κίνδυνο και εκθέτεις και όλους εμάς. Μα πες σου τις αγνοησίες καμιά μέρα θα καταπλέσουν όλοι εδώ μέσα. Αντίο! Αντίο σας! Στο καλό κουφό. Δηλαδή πώς έπλεξες με Γερμανούς. Ωραία άδερφε. Βλέπω το φίλο μου τον Γιώργο. Δεν σου έχω πει. Τσούζι. Μου λέει ρετσίνα. Νίξ, νίξ, έχω το καροτσάκι. Μου λέει, ας τα απόξω. Του λέω, είναι γαλλικά αξία, θα τα κλέψω. Μου λέει, ο Κούρτ δεν μείνει. Θα κάτσω απόξω να νοιαστεί και να τα φυλάει. Έκατσε, τα φύλαξε. Αμέ, τι μούλαρο θα ήταν να δεν τα φύλαγε. Αυτό είναι άλλο από τα μπον. Ο γέγονε και έγονε και σε άλλα με υγεία, πρέπει να φορτώνουμε. Όχι, Σεραφή. Γιατί? Θα πάει άλλος. Δεν μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Σε μένα? Σε σένα. Είσαι τρελός. Και ποιος βαστικός η Λεωνίδα μου κάνει τούτη τη δουλειά, ή τη δική μου ή τη δική σου. Είπα θα πάει άλλος. Όχι, Μπαρόν Λεωνάρδο. Μη με σκοτώνεις. Εγώ πες στραβά, πες κουτσά, πες λεβέντικα, το πήρα έτσι και τη ζωή μου είναι γραμμένη στα παλιά μου τα παπούτσια. Εμένα τούτο που κάνω δεν είναι υπηρεσία, Μπαρόν Λεωνάρδο. Είναι μεράκι. Να τραβώ το καροτσάκι φορά και να την πέρα του κεράτα του Γερμανού. Να βγάζω τάχτυμο. Εμένα, αν μου πάρεις το καροτσάκι, μου πήρες τη ζωή. Μη μου το κάνεις αυτό. Θα με φάει το σεκλέ. Είσαι μια γενναία καρδιά. Τρίχας είμαι. Όμως για τούτη τη δουλειά... Για τούτη τη δουλειά δεν φτάνει μονάχα η καρδιά. Χρειάζεται και προσοχή. Είναι ένα θανάσιμο παιχνίδι να παίξεις με τον Γερμανό. Θυμήσου καλέ μου σε δαφή να το παίξεις έτσι αψίχριστα. Όμως η στάμνα πηγαίνει πολλές φορές. Πως θα επιμένεις, με θέτησε από στρατεία. Όχι, Σεραφείο. Θα σου βρω άλλη δουλειά όρεξη να έχεις. Το καροτσάκι ήταν καημός. Γιάννη, φόρτωσε τώρα και θα πας μαζί. Στη γωνία θα παραλάβει ο Αντώνης για να συνεχίσει τη μεταφορά. Ο Αντώνης όμως φοβάται να βάλει ένα αυτό. Εδώ που δουλεύουμε καλέ μου Σεραφείο, όλα μας είναι κρίση. Ακόμα και ο φόβος. Καλημέρα σας. Καλώς στο Δημητράκη. Δουλειές βλέπω, δουλειές. Δεν βαριές. Τι γίνεσαι, παπά. Καλά, παιδί μου. Σπάσω το κεφάλι να καταλάβω μια Λεωνίδα. Πώς κι άλλο, με τόση δουλειά αφού του το δω ρημάδι, δεν έχεις κάνει ακόμα περιουσία. Είναι ένα μυστήριο δηλαδή. Ωπα καημένα Δημητράκη, έτσι γίνονται οι περιουσίες. Αν πώς γίνονται. Θα πάρεις καφεδάκι. Όχι, ευχαριστώ. Έρχομαι από Ψαχαράτη. Ψαχαράτη. Εκεί, εκείνο το πατάρι θα σε πάρει. Αντίο κύριε Λεωνίδα. Άντε στο καλό. Άρα, δεν μας αφήνεις, θέλω να συζητήσω με το δύο σου κάτι σοβαρό. Πήγαινε παιδί μου να ετοιμάσει την ελιογραφία. Λοιπόν, Λεωνίδα, θέλω τα λεφτά μου. Αλλά δεν κάτσε. Είδες, 6 μήνες δεν σου έγινε ποτέ φωτικός. Τώρα όμως μου χρειάζεται. Τη θέλεις έτσι επιγόντως. Κατεπιγόντως. Παντρεύω την Άννα. Μα, με ποιον. Με το Ζαρλά. Με το Ζαρλά. Μίλα σοβαρά, Δημητράκη. Σοβαρό. Έλα. Γιατί μωρέ, Λεωνίδα, μια ευκαιρία είναι. Να την αφήσω να πάει χαμένη. Τα κορίτσια πρέπει να παντρεύονται. Μικρή νομίζω την Άννα. Όχι, αλλά. Δεν έχει αλλά, τα αποφάσισα. Εσύ μπορεί. Τι λέει όμως η κοπέλα, ρώτησε την Άννα. Τι θα πει η Άννα. Ο Ζαρλάς είναι ένας πρώτης τάξεως γαμπρός. Ένας παντοδύναμος στην εποχή που ζούμε. Σου πέρασε ιδέα από σταφανό ηλίθιος για να κλωτσίσει τέτοια τύχη. Άσε που είναι σε θέση να κάνει και κακό. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, τι συζητάς, γιατί να μην τον εκμεταλλευτώ από την καλή του πλευρά. Ο Ζαρλάς μου είναι χρήσιμος, Λεωνίδα, πολύτιμος. Τι έχεις έξαλλου σε πάλι σήμερα. Θα σκάσω. Μα γιατί, τι σου συμβαίνει. Τι μου συμβαίνει. Τώρα, διάβασε εδώ. Ορκίστη ο νέος υπουργός της δημόσιας αντιλήψεως, κύριος Μουτράκης. Ξέρεις τι είσαι Μουτράκης, Λεωνίδα. Ένα σώμα. Ένα μηδενικό. Κουτός, κυρίως, τενεκές. Και έγινε υπουργός. Μουτράκης ο φελός τον λέγαμε. Κόσμος ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Δεν ξέρω, ξέρω όμως τούτο. Ο Σαταμούρας δήμαρχος, ο Μουτράκης υπουργός, ο Κοσμόπουλος ντομάτης, ο Καρτσόνης γενικός διοικητής. Όλη η σαβούρα της πολιτικής χύμιξε στα αξιώματα. Ο κόσμος ανεβαίνει, ανεβαίνει. Και εγώ τι κάνω εγώ. Τι θέλεις να κάνεις. Να ανεβώ, να ανεβώ, να ανεβώ, Λεωνίδα. Δεν κρατιέμαι πια.
Στον πάτο βρίσκομαι. Μου έχεις δέσει και εσύ ένα μολύβι που με κρατά στα τρίσβατα. Εγώ σου δέσα μολύβι. Ναι, αυτό το μαγαζί σου. Τι σου φταίει το μαγαζί μου. Κλείσε το να πάει στο διάλο, αφού έτσι αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Άλλοι μέσα σε ένα μήνα έχετε κάνει ολόκληρες πολυκατοικίες. Εσύ 6 μήνες τώρα δεν μπορείς να μου δώσεις το χρέος. 50 ψωρολίες. Στα έλεγα εγώ. Δάσκαλος και εμπόριο δεν πάει μαζί. Ακούς όμως εσύ κανένα. Μα τι σχέση έχει το μαγαζί μου με όλα αυτά. Τεράστια. Δηλαδή. Από τότε που το άνοιξες, με παίρνει μπόγα της μπακαλικής. Δεν με βλέπει ο κόσμος σαν πολιτευόμενο, με βλέπει σαν μπακάλι. Μπακάλι είμαι εγώ, τι σχέση έχεις εσύ. Κι εγώ είμαι αδερφός, γι' αυτό είναι το κακό. Ένα καιρό, Λεωνίδα, μόλις έμπαινα στο ζαχαράκι μου, συζητούσα σαν άνθρωπος τη διεθνή κατάσταση, τον πόλεμο, την οικονομία, ίσως προσίσον. Τώρα μόλις πατήσω το πόδι μου εκεί μέσα, κόβεται κάθε σοβαρή συζήτηση. Δώσ' μου φασόλια ο ένας, δώσ' μου λεπίδια ο άλλος. Ωραία, μην τους πείτε. Που κάνουν ιστορίες. Σήμερα το πρωί, ο Παλαούρης, τέλος βουλευτής Πανοναξίας, έκαλε ολόκληρη αγόρευση στο Σαχαράκι. Βουλή βλέπεις δεν έχει, βήμα δεν υπάρχει, αντιπολίτευση δεν γίνεται και ξεσπάνε οι τέως πατέρες του έθνους σε αεροκοπάνισμα εναντίον. Μάλιστα εναντίον. Υπέβαλε πρόταση μορφής και σπάσανε στα γέλια. Ωραία, βλέπω περνάει ο κόσμος των πολιτευόμενων την κατοχή. Δουλειά δεν έχει, τι να κάνει. Σωστό. Πήραν τον λόγο 5 βουλευτές και με κηρύξαν ένοχο εσχάτης φασουλοπροδοσίας. Τράταξε το μαγαζί από τα γέλια. Τι απέζει. Παίζει μάλιστα εις βάρος μου. Τα παίρνεις τα σοβαρά εσύ. Για μένα αυτά λέω ότι είναι σοβαρότατα. Αυτοί μπορεί να με γελιοποιούν, αλλά ένας από το πατάρι του Ζαχαράτου ξεπηδούν στην εξουσία. Άλλος νομάρχης, άλλος υπουργός και εγώ τι κάνω εγώ. Άμα κάνω όμως γαμπρό το Ζαρλά, τα λέμε τότε. Γι' αυτό σου λέω, δεν θα πόρεμά σου, δώσ' μου τα λεφτά μου, γίνα στη δουλειά σου και δεν θα βγεις σημειωμένος, Λεωνίδα. Όταν φτάσω εγώ εκεί που θέλω, δεν θα σε ξεχάσω. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά... Σου δίνω το λόγο μου. Θα σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Σου είμαι υποχρεωμένος από τώρα. Σύμφωνη λοιπόν, Λεωνίδα. Σύμφωνη. Ωραίο το σχέδιό μου. Λοιπόν, για τα λεφτά μου, πότε θα μου απαντήσεις. Σε λίγες μέρες σίγουρα. Σε λίγες μέρες. Το πράγμα επήγει, Λεωνίδα, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά... Πούλετα σου λέω. Αυτό δεν γίνεται. Μη με αναγκάζεις να ακολουθήσω άλλο δρόμο. Ακούς. Αυτά που σου είπα είναι η απόφασή μου. Ρητή και κατηγορηματική. Τελεσίγραφο. Ακριβώς. Τελεσίγραφο. Η ώρα είναι 2. 2:15 θα έρθω να πάρω την απάντησή σου, Λεωνίδα. Γεια σου. Τι έγινε. Εντάξει. Παρελαμβαντώνεις. Πώς. Σε μία ώρα να θα συναντηθείς με το φίλο. Να του δώσεις ταυτότητα της άδειας. Θα τις τοποθετήσεις μέσα στα τετράδια των εκθέσεων. Ναι, θεία. Το σημείωμα για το τυφλό. Ναι. Το κάνει την ψυχή μου το Σεραφείο. Κι εγώ τον λυπήθηκα. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο θείος, παρά έγινε. Να δεις πως έκανε. Μόλις παρέλαβε το καροτσάκι ο Αντρώνης, βουρκώσανε τα μάτια του και παρακολουθούσε από πίσω. Ο Αντώνης τράβηξε για τον σταθμό και εγώ πήρα το Σεραφείο να του προσφέρω ένα καφέ. Τι έλεγε. Αχ, το πήρε κατάκαρδα. Σε μια στιγμή μου είπε έγινα υπουργός άνευκα από το φυλακείο. Καημένο. Πρέπει να τον τοποθετήσουμε κάπου αλλού. Θα μαραζώσει αυτός, τον ξέρω. Χαίρε, τόσο σ' αγαπητή φίλη. Καλημέρα σας, κύριε Ζαρλά. Τι γίνατε, σας χάσαμε τρεις μέρες. Με επιθυμήσατε, δεσποινισάμε. Γι' αυτό δεν είπε. Μα είστε τόσο συμπαθείς, κύριε Ζαρλά, ώστε προσωπικά τουλάχιστον θα αρχίσει να ανησυχώ. Μήπως τυχόν δυσαρεστηθήκατε μαζί μας. Πονηρούλα. Όχι, θα. Να, ρωτήστε το Γιάννη να σας πει. Πόσες φορές τον ρώτησα μήπως τυχόν περάσατε από το κατάστημα την ώρα που έλειπα. Γιάννη. Πώς. Λέει αλήθεια, Γιάννη. Η συμπάθεια της Δεσποινίδος Άννας, κύριε Ζαρλά, αρχίζει να γίνεται σκανδαλώδης. Μας έχει πρίξει εδώ μέσα ο κύριος Ζαρλάς και ο κύριος Ζαρλάς. Πώς το έχει ο υπαλληλός σας. Καθίστε. Ευχαριστώ. Ο θείος σας δεν είναι εδώ. Είναι μέσα. Θέλει να τον φωνάξω. Όχι, αφήστε να τον δω αργότερα. Έχω άλλωστε να του κάνω μερικές ανακοινώσεις πολύ χρήσιμες. Προς το παρόν, προτιμώ να κουβεντιάσω λιγάκι μαζί σας. Πραγματικά τρεις μέρες τώρα που δεν σας είδα, ένιωθα ακατανίκητη επιθυμία να βρεθώ μέσα σε αυτό το τόσο συμπαθητικό πρόβλημα. Αλήθεια, Λεσπίνησα. Σκεφτήκατε πάνω στο ζήτημα εκείνο. Σας μιλήσω να βάσεις. Ναι, πώς.
λοιπόν. Όλα τα πράγματα συζητούνται καταρχήν, κύριε Ζαρλά. Οπωσδήποτε όμως στην περίπτωση αυτή το θέμα είναι σοβαρό. Και δεν μπορεί βέβαια να αποφασίσει κανείς από τη μία στιγμή στην άλλη. Ομολογώ πως η πρότασή σας μου ήρθε λίγα και αναπάντεχα. Απορριπτικό καταρχήν. Όχι βέβαια. Καταρχήν τουλάχιστον γίνεται δεκτή. Ούτε γι' αυτό βέβαια. Πρέπει να γίνει. Πρέπει. Πρέπει. Πώς με σύγκινε αυτή η φλογέρα. Δεν σας αρέσει αυτός ο λυπητερός σκοπός. Πολύ. Ξέρετε γενικά, η ζητιάνη μου είναι πολύ αντιπαθή. Αυτός εδώ όμως ο καημένος ο τυφλός μιλά μέσα στην ψυχή μου. Γιάννη, δώσε τον καημένο. Αυτό του δίνεται μονάχα, δεσποινήσα. Δεν είσαστε αρκετά φιλάθρο. Δώστε αυτό, Γιάννη. Πάρ' το λοιπόν. Κρατήστε το. Γιατί το κάνατε αυτό, κύριε Ζαρλά? Για όνομα του Θεού, δεσποινήσα. Δεν μου επιτρέπετε και εμένα να κάνω μια μικρή ελεημοσύνη. Καλημέρα σας. Ο καλημέρα σας, κύριε Λεωνίδα. Πήγε στο παρέμβιο για τις παραγγελίες, όχι ακόμα. Κάνει το ποδιά και πετάξω. Εσύ, παιδί μου, πάρε τα τετράδια και πήγαινε από το φροντιστήριο. Επιστρέφοντας, πάρασε πάρα πολλά από το σπίτι κάθε βιβλία που έχω αφήσει πάνω στο τραπέζι. Τέτοιο σε εξτόμι. Ναι, πάμε άλλο. Αντίο σα, κύριε Σαρλά. Χαίρετε. Βλέπω με ευχαρίστησή μου, κύριε καθηγητά, ότι το εμπόριο δεν σας εμποδίζει καθόλου από το να ασχολείστε και με τους προσφυγείς σας αρχαίους. Και τούτο δείτε είναι κακή νομία αφιέρωση. Σωστό! Είναι αγγελή, κύριε Ζαρλά. Τα σχολεία μας είναι κλειστά, όμως η νεολαία μας δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι. Έτσι, τις λίγες ώρες που μου απομένουν, τις διαθέτω σε κάπως πνευματικότερο σκοπό από την άφη αυτή η παγκανική. Οι αρχαίοι, βλέπετε, μας άφησαν μια βαριά κληρονομιά. Καμία βιωτική απασχόληση δεν πρέπει να εμποδίσει εμάς τους δασκάλους να κρατάμε ζωντανό με στην ψυχή των παιδιών το πνεύμα των αρχαίων. Πολύ σωστό. Ούτε άλλωστε οι Γερμανοί το εμποδίζουν αυτό. Και λέτε, ίσα-ίσα. Οι Γερμανοί τους αγαπούν τους αρχαίους. Ο ίδιος ο Χίτλερ είναι ένας φανατικός αρχαιολάτρης. Τόσο φανατικός μάλιστα που βάλθηκε να μας μετατρέψει όλους μας σε αρχαίους. Δεν είναι κακό όμως. Μας αναγκάζει να μαθαίνουμε πολλές δουλειές. Η ζωή είναι σκληρή. Primum vivere. Έτσι, χάρη στον Χίτλερ, ανοίξατε το μπακάλι. Ακριβώς. Είναι όμως λίγο περίεργο το μπακάλι αυτό. Περίεργο γιατί. Να έφυγε σαν μέσα στα είδη που εμπορεύεστε, κύριε καθηγητά, να κάλυπτα κανένα Πλάτωνα, κανένα Δημοσθένη, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Μου συνέβη όμως κάτι πολύ πιο περίεργο. Δηλαδή. Προημερών έστειλα και αγόρασα μια μεγάλη ποσότητα μακαρόνια για τους Γερμανούς. Κράτησα και εγώ μερικά. Κατά τα άλλα δηλαδή ήταν περίφημα. Αλλά μέσα σε ένα από τα πακέτα ανακάλυψα. Πώς να σας το πω. Τούτο εδώ το κύριο Βομβίδα. Μπορώ να σας την επιστρέψω. Πώς ευχαριστώ. Έτσι μαγειρεύετε εσείς τα μακαρόνια. Για ορισμένα στο μάτια ναι. Σαν το δικό μου. Προπάντων σαν το δικό σας. Η χειροβομβίδα αυτή δεν ανήκει σε εμάς, γιατί το κατάστημά μας δεν κάνει τέτοια λάθη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, κύριε Ζαρλά? Ήρθατε μήπως να μας πιάσετε? Απ' έξω περιμένει και στάπο. Όχι, δα. Τότε λοιπόν, εκλάβετε το σαν ένα μικρό αστείο. Πολλά αστεία μας κάνετε τον τελευταίο καιρό, κύριε Ζαρλά. Είναι μεγάλη μας τιμή να αποτελούμε το αντικείμενο της ευθυμίας σας. Όμως λυπούμαστε πολύ που δεν έχουμε και εμείς το ίδιο χιούμορ για να απαντήσουμε και εμείς με αστεία. Είμαι φίλος σας, Μπάρμπα Λεωνάρδο. Είστε ένας προδότης. Είμαι ένας πατριώτης. Γι' αυτό προδώσατε τα παιδιά. Γιατί θα πρόδιδα τα παιδιά, κύριε Λεωνίδα, και δεν θα πρόδιδα εσάς? Ξέρω μήνες τώρα λεπτομερώς στη δράση σας. Με τον εξυπνότερο είναι η αλήθεια τρόπο εφοδιάζεται μέσα από τον μπακάλικο αυτό ολόκληρη την τρίτη μεραρχία των ανταρτών με τρόφιμα και όπλα. Απειλήθηκε ποτέ ως τώρα κανένας άνθρωπός σας? Τίμια! Όχι. Θέλετε να σας πω ακριβώς το δρομολόγιο σας. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν κανονικά Αθήνα Πάτρα με άδειες πλαστές. Από την Πάτρα περνάς στο Κρυονέρι. Από το Κρυονέρι συνεχίζουν στο Αγρίνι. Και εκεί τα παίρνει η οργάνωσή σας και τα προωθεί στο βουνό. 6 μήνες γίνεται τώρα αυτή η ιστορία κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Ναι ή όχι? Ναι. Όλα τα ίδια σας. Φτάσαν άφητα. Φτάσαν. Ή ψάχνετε λοιπόν σε μένα το πρωτότυπο?
Άλλος είναι. Ποιος? Θα σας τον πω. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός της επισκεψής μου. Κάθεστε. Μήπως έχει μια χειροβομβίδα από κάτω. Για την ώρα όχι. Μερσή. Ποιος λοιπόν είναι ο προδότης? Ο αδελφός σας. Ο Δημήτρης. Ακριβώς. Ο τεχνίδι παίζεται πάλι, κύριε Ζαρλά. Για σας κανένα, κύριε καθηγητά. Ό,τι έκανα, το έκανα για να σας αποδείξω ότι δεν είμαι εχθρός. Δουλεύω και εγώ για την ίδια υπόθεση. Μόνο που οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί. Ο Δημητράκης. Δεν θα σας το έλεγα ποτέ αν ο Λαμπρός, κατά τα άλλα αδελφός σας, δεν πρόβαλε έτσι ξαφνικά στον ορίζοντα σαν ένας επικίνδυνος εχθρός. Είναι δηλός και τρομερά φιλόδοξος. Και το χειρότερο ακόμα, έχει πολλές ελπίδες να γίνει υπουργός. Πώς είναι δυνατόν? Ο ίδιος δεν το ξέρει. Οι Γερμανοί όμως το μελετάνε. Απίστευτο. Θυμάστε πριν από μια εβδομάδα που τον πιάσα? Ναι, λοιπόν. Πανικοβλήθηκε. Παράλυσε. Και τα θαλάσσωσε. Εκείνος είπε ότι μίλησε αντρίκια. Αφήστε τι ισχυρίζεται εκείνος. Τον έπιασε τέτοια τρεμούλα που δεν έχει πιάσει ποτέ άνθρωπο μπροστά στους Γερμανούς. Έτσι, ε. Με το που πήγε στην κομμαντατούρα έγινε κατακίτρινος. Άρχισε να φωνάζει ότι είναι Γερμανόφιλος και ότι πιστεύει στο μεγαλείο του χιτλερισμού. Και στη συνέχεια προθυμοποιήθηκε μονάχος του, χωρίς καν να τον ρωτήσουν να τους δώσει όποια πληροφορία τους χρειαζόταν. Μονάχος του, χωρίς να του ασκήσουν καμία βία. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Πρώτα-πρώτα αποκήρυξε το γιο του. Εγγράφος. Χωρίς τεπλανδύο. Στη συνέχεια, χωρίς καν να τον πιέσουν, όπως σας είπα, άρχισε να ραδιάζει έναν-έναν όλους τους φίλους και τις γνωριμίες του γιου του. Παλιούς φίλους, καινούριους, ποιος έρχεται και τον βλέπει, πότε, πού μένει ο καθένας, ονόματα, τα πάντα. Έτσι πιάστηκαν όλοι. Αχ, τον ασυνήθιτο. Από δειλία, από απλή δειλία. Είναι δειλός, το ξέρω. Και να σας πω, είναι από τους λίγους Έλληνες που έφτασαν εκεί και έδειξε τόση ακατάσχετη γερμανοφιλία. Οι Γερμανοί εντυπωσιάστηκαν. Συμβαίνει να είναι και πολιτευόμενος, γι' αυτό δεν αποκλείεται καθόλου να το χρησιμοποιήσουν. Χαίρετε! Καλημέρα σας, κύριε Χαρίτος. Σε ήθελα, Μαντολάκη, έφερα τον κόσμο να σε βρω. Είμαι πάντα στη διαταγή σας. Προτού μιλήσουμε όμως οι δυο μας, περιμένω τον αδερφό μου τον Λεωνίδα μια αναπάντηση. Λοιπόν, κάθισε, Δημητράκη. Εμένα να μου επιτρέπετε. Όχι, Μαντολάκη, σε θέλω. Βλεπόμαστε μετά, κύριε. Καθίστε, παρακαλώ. Υποθέτω ότι αυτά που μου είπατε είναι αρκετά σοβαρά, ώστε θα πρέπει ο αδελφός μου να τα ακούσει. Γιατί, τι είπες, Μανολάκη? Ω, τίποτα, μην ανησυχείτε, μικρό πράγμα. Προημερών σε έπιασα την Γερμανία. Μάλιστα. Τι σε ρώτησα στην ανάγνωση και τι είπες εσύ? Ου, καημένε Λεωνίδα, ιστορίες ξεχασμένες, θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα, αν μου επιτρέπετε και εμένα να έχω μια άποψη. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να ανασκαλέψετε τα πράγματα. Σωστά. Μπράβο, Μανολάκη. Τι τα ανασκαλεύεις? Για να μάθω αν πράγματι επρόδωσες τους φίλους του Αλέκου. Εγώ, Μανολάκη, πείστε τέτοια πράγματα. Όχι, δεν τα είπα έτσι ακριβώς. Ο αγαπητός κύριος Λεωνίδας μεταχειρίζεται μια φρασιολογία λιγάκι ομή. Ομός ήταν πάντα. Από μικρός τον ξέρω. Και αλέξη νομή, κύριε Ζαρλά. Έφνης η λέξη επρόδωση. Καλά σου λέει. Προδίδει ένας προδότης. Προδότης είμαι εγώ. Κατέβασες, ορίστε. Ούτε αυτή τη λέξη επιτρέπω. Κατονόμασες. Ούτε αυτή. Δεν μου λες, Δημητράκη, θα χαθούμε μέσα στο λεξιλόγιο για να δούμε πώς λέγεται ευγενικά η προδοσία. Α, για να σου πω, Λεωνίδα, αδερφός μου είσαι. Καθηγητής είσαι. Αλλά θα με αναγκάσετε εγώ από τα όρια. Δεν επιτρέπω σε κανένα να μου μιλά με αυτόν τον τρόπο. Ακούς, κανείς δεν είναι πιο γνήσιος και τίμιος πατριώτης από μένα. Κανένας! Σιγά, κύριε Δημητράκη. Ποιο ψύχρεμα. Άμαδα, κυδεμόνες δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Και δεν έφτασα σε αυτήν την ηλικία για να με κυδεμονεύσει ο Λεωνίδας. Είμαι σε θέση να ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδος μου. Μήπως για το συμφέρον της πατρίδος σου αποκήρυξες το γιο σου μπροστά στους Γερμανούς. Σου έχει στρίψει, Λεωνίδα. Και αυτό. Ποιος το έδωσε αυτό? Ο κύριος Ζαρλάς. Σπιούνε. Κακό ήθη. Όπως από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Μέρη. Κύριε Λεωνίδα, εμένα με συγχωρείτε. Έχω άλλωστε μια κατεπίγουσα δουλειά στην κομμαντατούρ. Κομμαντατούρ, Μανολάκη μου, παρντών, συγγνώμη, παραθέθηκα. Δεν μπορούσα να είπατε, κύριε Χαρίτο. Ήμουν λιγάκι αφηρημένος. Είμαστε πάντοτε φίλοι. Πάντοτε, πάντοτε. Και θα σου δώσω την άλλη. Θα σας είμαι ευγνώμων. Δεν με παρεξηγήσατε. Έχω.
Για το όνομα του Θεού. Ήταν τη στιγμή, στιγμιαίο. Μα δεν άκουσα. Καθίστε, κύριε Ζαρλά. Λυπούμε, είμαι βιαστικός. Θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Για την Άννα, για την υπόθεση του γάμου. Τη στόπα και ενθουσιάστηκε. Αλήθεια, τότε θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, βεβαίως. Αντίο σας. Αντίο σας. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Τα λεφτά! Να τα πάρεις, τώρα, τώρα! Τώρα δεν υπάρχει. Θα στο κλείσω, θα στο βγάλω στο σφυρί. Να μάθεις να με λες προδότη. Στο κάτω-κάτω, τι δείχνει αυτό το χαρτί, έξυπνε. Δείχνει πολιτική ευστροφία. Ο γιος μου βρίσκεται μακριά, μια φορά δεν κινδυνεύει. Παθαίνει τίποτα με αυτή την αποκήρυξη. Και οι άλλοι. Ποιοι άλλοι. Τι με νοιάζει εμένα για τους φίλους του. Είναι σωνόματα. Αφού με ρωτήσαν, τι να πω. Ότι δεν ξέρω τους φίλους του γιού μου, θα με περνούσε και για ηλίθιο. Και για να φανείς έξυπνος, μαρτύρησε. Άστα αυτά, άστα αυτά. Τα λεφτά μου. Δεν έχω λεφτά. Θα σε πάω στον εισαγγελέα. Θα στα βγάλω στο σφυρί. Άντα. Είναι το μόνο που σου μένει. Σε τύφλωσε σε τέτοιο βαθμό εφιλοδοξία που είσαι ικανό να κάνει και χειρότερα. Ήδη αποκήρυξε το γιο σου. Πρόδωσε του φίλου σου. Μένω ακόμα σκαλοπάτια να κατρακυλήσει. Γιατί, μωρέ Λεωνίδα, γιατί είσαι κακός. Εγώ είμαι κακός. Γιατί μου φράζεις τον δρόμο μου, τώρα που πάνω μου έχουν γελάσει τύχη. Εσύ ξεπλήρωσες όλα στα όνειρα. Τι είδα εγώ, μωρέ Λεωνίδα. Άσε με να με βοηθήσει ο Ζαρλάς, τώρα που είναι ευκαιρία, γιατί μου εναντιώνεσαι. Για να σε σώσω. Από ποιους. Από κάτι επικίνδυνους ανθρώπους. Δηλαδή. Που θέλουν να σε σκοτώσουν. Να με σκοτώσουν. Ποιοι. Σαν πως τους ξέρω. Μπήκαν σήμερα στο μαγαζί μου δύο άγνωστοι και μου είπαν ότι είναι αξιωματικοί αντάρτες. Λοιπόν, πολιτικά φορούσαν. Μου είπαν ότι ξέρουν ότι είσαι προδότης. Άντε! Και εσύ τι τους είπες. Μίλησα με το καλό. Τους είπα ότι άδικα σε κατηγορούν για προδοσίες. Ισχυρίστηκα ότι είσαι ένας λαμπρός πατριώτης που σε συγκοφαντούν. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Λεωνίδα. Μπράβο. Και φύγαν. Φύγαν, μα θα ξανάρθουν, είπαν. Και τι θα ξανάρθουν. Πάνε να πάρουν οδηγίες από την οργάνωση και θα γυρίσουν να μου πούν. Και τώρα, τι να κάνω τώρα εγώ. Και ούτε να σκέφτεσαι πια για υπουργεία. Βγάλε τελείως από το μυαλό σου αυτή την ιδέα. Και όχι, φίλε μου, έρχομαι τα δε μου. Ας έρθουν. Δεν με τρομοκρατούν εμένα. Ας έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο. Στήθος με στήθος. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που αρπάζουν μια κουμπούρα και απειλούν τον κόσμο. Οχ, αυτή είναι. Ναι. Λεωνίδα, αδερφέ μου. Σύμφωνοι. Λόγω τιμής. Λόγω τιμής. Χέρι. Το χέρι μου. Ακόμα δώσει, παπά. Καλώ την κορούλα μου. Ναι, εδώ είμαι. Τι κάνεις. Τι βιβλία είναι αυτά. Αποθείου. Τι γίνεται η μαμά σου. Η μαμά. Τι έχεις, παπά. Εγώ, μια χαρά είναι. Αυτή είναι. Ποιοι. Ποιοι είναι αυτοί. Πώς τους λένε. Δεν τους ξέρω. Πλάτωνα, ναι. Σοφοκλής, μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι. Παρακαλώ. Να, η μαμά, σε θέλει. Μπρος. Τι. Τι. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν είναι εδώ ο παπάς. Όχι, Δεσποινή. Είσαι στο πολιτικό γραφείο. Θα γυρίσει. Δεν ξέρω, Δεσποινή. Φώναξε μου, Σεραφείμ. Μάλιστα. Τι γίνεται, Σεραφείμ. Δεν μπορώ να του δω. Μπα, αυστηρά διαταγή του κύριου Υπουργού είναι να του κλείσω στο γραφείο. Το κλειδί και το γραφείο. Πώς σου φάνηκαν. Ο Σερνικός, εντάξει. Η θηλυκιά για κλάματα. Μόλι με είδε, γούρδωσε τα μάτια και έκανε να μου μιλήσει. Σε έκανα νόημα. Εγώ στο κατάλαβα. Έχει την αναφορά. Δεν την ετοίμασα ακόμα. Να του πείσω ότι από την τελευταία δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο ο Παρπαλεονάρχος. Και εσύ πρέπει να εντείνεις όλη σου την προσοχή. Να μην σου ξεφεύγει τίποτα. Θέλει λεπτομερώς όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Όλες τις διαταγές των Γερμανών. Ακόμα και τα πιο ασήμαντα μέτρα του Υπουργείου. Εντάξει. Πότε θα την έχω. Θα σου τη στείλω στο σπίτι με τον κύριο Υπουργό. Κάνει το καπέλο του παπά. Μα είναι το πιο σίγουρο μεταφορικό μέσο. Ένα τσιγαρό χαρτινό λιγότερο. Κάτω από το πετσάκι της Ρεπούμπλικας και ο κύριος Υπουργός
Γίνεται με τα φορέα σου ταχυδρομή. Το τι λοιπόν μου αρέσει αυτή η κοινωνία. Δεν μπορούσα να κάνει αυτό. Μια ώρα θα σε τσακώσει όπως άκουσε και το άλλο με το όνομα του Παρβαλιονάρδου. Βρήκε όμως τίποτα. Δεν βρήκε, αλλά από τότε ξέρει τι μα στοιχίζει εκείνο. Ο, μπορώ να χαιρετήσω την ερήθινη κόρη του κυρίου Υπουργού τη Κρατική Ασφαλεία. Καλημέρα σα, κύριε Ζαγκλά. Τα νέα σα. Όλο και χειρότερα. Α, θα ξεκινήσω να τα πρόβλεψα. Και έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον μπαμπά σας από αυτόν τον κατήφορο στον οποίο καλπάζει με τα τέσσερα. Αυτό το αναγνωρίζω. Τι το όφελος, όσο περισσότερες υπηρεσίες σας προσφέρω, τόσο αδιάφορα μου φέρεστε. Όχι δά, κύριε Ζαρλά. Ορίστε, με λέτε ακόμα κύριε Ζαρλά. Πώς πρέπει να σας λέω. Δεν είπαμε. Μανώλη. Μα δεν μπορώ ακόμα κύριε Ζαρλά. Σιγά σιγά θα έρθει κι αυτό. Καταλαβαίνετε όμως, τώρα βρίσκομαι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Πιάσαν την κουμπί του φόβου. Ποια είναι? Μια φίλη μαζί με τον Γιάννη. Αυτό που εργαζόταν στο θείο σας. Ακριβώς. Δεν το μάθατε? Ναι, κάτι άκουσα. Χτες βράδυ παρακάλεσα τον παπά να δώσει διαταγή να τους αφήσουν. Βεβαίωσε κουβέντα. Το μόνο που με υποσχέθηκε είναι να τους ανακρίνει ο ίδιος. Σπουδαία παραχώρηση. Γι' αυτό ήρθα και εγώ σήμερα στο υπουργείο. Παρακάλεσα και τη μαμά να έρθει. Να το πείσουμε και οι δύο να τους απολύσει. Γιατί λίγο να τον αφήσουμε. Ξεχνιέται και κάνει άλλα τ' άλλων. Αλήθεια. Δεν το ξέρετε. Τι όμορφα που είναι τα μάτια σας. Ευχαριστώ, κύριε Ζαρλά. Βλέπω πόσο ενδιαφέρεστε για αυτά που με ενδιαφέρουν. Εσείς ενδιαφέρεστε για αυτά που με ενδιαφέρουν. Εγώ. Μου δώσατε μια υπόσχεση. Ποια υπόσχεση? Ότι αν καταφέρω να διώξω τον παπά σας από το Υπουργείο, θα το θεωρούσατε μεγάλη υποχρέωση. Και θα το εκτιμούσατε δεόντως. Έτσι δεν ήταν? Ναι. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι για το σκοπό αυτό εργάστηκα όσο μου ήταν δυνατόν. Η ίδια μου είπατε ότι ο μπαμπάς σας είναι έξω φρενών μαζί μου, γιατί έμαθε τις παρασκηνιακές ενεργείες μου. Τι φταίω όμως εγώ? Ο μπαμπάς σας αποδείχθηκε τόσο δυναμικός, ώστε απέκτησε αμέριστη την αγάπη και πλήρη την εμπιστοσύνη των Γερμανών. Τότε γιατί δεν κρατάτε τον λόγο σας? Η στιγμή είναι τελείως ακατάλληλη, κύριε Ζαρλά. Ο μπαμπάς δεν θέλετε να ακούσει το όνομά σας. Εσείς. Εμένα. Ξέρετε τα αισθήματά μου, κύριε Ζαρλά. Τότε ο μπαμπάς δεν λογαριάζεται, Δεσποινισσάνα. Έχω εγώ τον τρόπο από άγριο θηρίο που είναι να τον μεταβάλω σε ήμερο αρνάκι. Τα ίδια ακριβώς λέει και εκείνος για εσάς. Τόσο το καλύτερο. Αυτό θα πει ότι έφτασε η στιγμή για την ωραία μάχη. Ένα θέλω να ξέρετε, Δεσποινισσάνα, και να μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Στη ζωή μου δεν έχασα καμιά μάχη. Κερδίζω άλλες πολύ πολύ δυσκολότερες. Θα χάσω αυτήν όταν το έπαθλό μου θα είστε εσείς. Ω, καλημέρα σας, κύριε Ζαρλά. Καλημέρα σας, μαντά. Πώς είστε? Πολύ ωραία εσείς. Έχω φρικτά παράπονα μαζί σας. Τι γίνεται, Άννα? Λείπει ο μπαμπάς. Τα μάθετε τα νέα? Πώς. Μα δεν κάθεται και φρόνημα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Να δείτε τι τραβάω με τους συγγενείς και φίλους των συλλαμβανομένων. Το τηλέφωνο μου χτυπά από το πρωί ίσα με το βράδυ. Το σαλόνι μου είναι γεμάτο επισκέψεις. Γυναικούλες, κορίτσια, λαός, άνδρες, δέχομαι, α, δεν μπορώ. Θα ορίσω ώρες ακροάσεις. Είσαστε υπουργίνα, κυρία μου. Έχετε υποχρεώσεις. Βάζα να πούχουν υπουργίνες. Κλειδί, βυσινάδα. Θα πάρετε, κύριε Ζαρλά. Παρακαλώ, εδώ είναι το σπίτι μου. Τρεις βυσινάδες. Δεν θέλω, μαμά. Κάνει καλό στα νεύρα, παιδί μου, και είσαι πολύ εκνευρισμένη από χθες. Τρεις. Τηλεφώνησε στον παπά σου, Άννα? Όχι, μαμά. Μα γιατί δεν το τηλεφωνείς, παιδί μου? Μπορεί να αργήσει και πρέπει να τελειώνουμε. Αχ, πώς τα λυπάμαι αυτά τα παιδιά που συλλαμβάνουν. Μα δεν κάθονται και φρόνημα. Φανταστείτε ότι προχθές βρέθηκαν μέσα στην τσέπη του κυρίου Υπουργού προκηρύξεις. Εμπρός. Πολιτικό γραφείο κυρίου Πρωθυπουργού. Εδώ η κυρία Υπουργού της Κρατικής Ασφαλείας. Αυτό προσώπως. Θα μπορούσα να δω το σύζυγό μου? Μάλιστα, η κυρία Υπουργό στο πρόσωπο. Υπουργικό Συμβούλιο. Τελειώνω. Επίτε του μόλις τελειώσει ότι τον περιμένω στο γραφείο. Τάκη. Καθίσε λίγο. Στο πρόσωπο. Κατά τα άλλα, πώς θα περνάτε, κύριε Ζαρλά? Καλά, κύριε. Πάντα καλά. Καλύτερα από εμάς? Δεν το φαντάζομαι. Σας είπα όμως, έχω φρικτά παράπονα μαζί σας. Γιατί δεν μας ερχόσαστε? Είχαμε μία θαυμάσια συγκέντρωση χθες βράδυ και περάσαμε έκτακτα. Μα έκτακτα, ξέρετε.
Αχ, πώς λυπάμαι που λείπετε από αυτές τις συγκεντρώσεις. Μα ξέρετε τι κόσμος. Φαντάζομαι. Όλος ο εκλεκτός κόσμος της Αθήνας. Ο κύριος υπουργός της Εργασίας, ο κύριος υπουργός της Δικαιοσύνης, ο στρατηγός Χαλμπάς, ο αντιστράτηγος Γιαβρής, βιομήχανοι και σταπίτες, ειδική ασφάλεια. Και εκτός από την αφρόκρεμα του ελληνικού κόσμου, και τρεις ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί. Έλα, μαμά, έλα, δεν μπορώ πια να σ' ακούω. Και τι, παιδί μου, κακό είναι να έχουμε συγκεντρώσεις. Σπίτι υπουργικό είναι. Μα τι ενδιαφέροντες άνθρωποι αυτοί οι Γερμανοί. Ο κόσμος λοιπόν έχει προκατάληψη εναντίον τους αυτών όλων. Τι ευγενικοί και τι πολιτισμένοι. Εκείνος ο Φον Στάινιτς μιλάει τόσο περίφημα τα γαλλικά που νόμιζα ότι είναι από την Αλσαρτία. Κι όμως είναι μέσα από το Βερολίνο. Μα τι προφορά, τι φινέτσα, τι ευγένεια. Το ξέρετε. Πώς. Είναι αυτός που διατάζει τις εκτελέσεις. Σοβαρά. Και δεν του φαίνεται καθόλου. Πραγματικά. Μαμά, σε παρακαλώ και πάλι να επιμείνεις τον παπά. Προπάντων και τη φοβό. Εγώ παιδί μου κάνω και τίποτα άλλο. Είδες πώς του μίλησα χθες βράδυ. Αλλά έχει γίνει, κύριε Ζαρλάου, προπάντων τις τελευταίες μέρες ανυπόφευκτος. Ο Παρπαλεονάρδος και ο Παρπαλεονάρδος. Έχει φαγωθεί να βρει τον Παρπαλεονάρδο. Τι είναι πια αυτός ο Παρπαλεονάρδος. Ένας φοβερός αναρχικός. Έχετε ακούσει εσείς καθόλου για αυτόν τον Δεσπινισσά. Το φοβερό είναι τούτο, κύριε Ζαρλάου. Ότι ο Δημητράκης, από κάτι στοιχεία που βρήκε, λέει, έχει σοβαρές υπόνοιες. Ότι ο φοβερός αυτός Παρπαλεονάρδος είναι και μέσα στον κύκλο μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οι υποψίες του εκτείνονται σε όλους τους φίλους και γνωστούς μας. Πώς θα πας, Σεραφή, είσαι ευχαριστημένος με την θέση σου. Πάρα πολύ, κυρία Υπουργού. Τα καταφέρνεις, τα καταφέρνεις. Ε, κάτι καταφέρνω. Ήταν καλύτερα να κουβαλάς καροτσάκι να βρίσκεσαι εδώ. Και εδώ. Η δουλειά είναι η ίδια, κυρία Υπουργού. Πολύ ωραίος φίλος αυτός ο Σεραφή. Και αφοσιωμένος στο Δημητράκη ο καημένος. Κρίνιασε πολύ ως που να το πάρει, αλλά πάρει στην επιμονή της Άννας το προσέλαβε. Τι οικογένεια έχει πηγαίνει αυτή μέσα στο υπουργικό γραφείο. Σιωπή! Αυτά τα σούρτα θέλετε εδώ μέσα να κοπούν. Ή είναι υπουργικό γραφείο ή δεν είναι. Ακούσε να σου πω, Δημητράκη. Σιωπή! Δεν μπορεί να γίνεται πάπυρον αυτή η ιστορία. Επιτέλους, πρέπει να το καταλάβετε. Δεν είναι το σπίτι μας εδώ μέσα. Εσείς, κύριε Ζερλά. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Κουνιέ. Πιστεύω ότι μπορούσα να γίνω τέτος. Κακός! Δεν έχω πει να μην μπαίνει κανένας μέσα στο υπουργικό γραφείο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ε! Δεν σα πετάξω έξω με τις κλαϊτσίες ή να σε στείλω στην φυλακή. Κύριε Υπουργέ, σιωπή! Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να περιμένω στο ιδιαίτερο γραφείο. Να περιμένετε. Σα ζητώ και πάλι συγγνώμη. Μα Δημητράκη, γιατί φέρεσαι έτσι στο Ζαρλά. Δεν θα δώσω λόγο πώς θα φέρομαι στον κόσμο. Ορίστε παρακαλώ. Σε τι οφείλω την τιμή. Πρόκειται για τον Γιάννη και για τη φοφό, παπά. Πάλι τα ίδια. Δεν τα είπαμε στο σπίτι. Πρέπει να με κυνηγάτε και μέσα στο υπουργικό γραφείο με τους προστατευόμενους σας. Παπά, εγώ παρακάλεσα τη μαμά να συνομιλήσουμε και εδώ. Έχεις τόσες ασχολίες και μπορεί να το ξεχάσεις. Και η καημένη φοφό ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Πρέπει να διατάξεις τώρα την απόλυσή της. Τώρα, ε! Τώρα αμέσως, Δημητράκη. Εδώ μέσα δεν είναι φιλανθρωπικό κατάστημα. Εδώ μέσα είναι το Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας και υπουργός είναι ο Δημήτριος Καρίτος. Το ξέρετε αυτό. Μας φώτισες. Το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρετε, γιατί αν το ξέρατε θα πάπατε να με ενοχλείτε. Σημειώστε το άπαξ διαπαντός. Αν για την ασφάλεια του κράτους χρειαστεί να συλλάβω και εσάς, και εσάς θα συλλάβω. Ακούτε, και σένα και σένα. Δεν αφήνεις τις αχλαμάρες και έπαινε τη Μητράκη. Κατά τη Σαϊδία. Και μαθά. Προχθές την άνοιξες μέσα στον ύπνο σου και παραλίγο να με πνίξεις φωνάζοντας πως είμαι ο Παρπαλεονάρδος. Τώρα που είδαμε συλλάβεις. Αν είσαι εσύ υπουργός, εγώ είμαι υπουργίνα. Μα είσαι υπουργίνα διότι είμαι υπουργός. Είσαι όμως υπουργός διότι μου φάγες δυο σπίτια. Τα σπίτια και εδώ θα με κυνηγάνε τα σπίτια. Μαρία, τουλάχιστον πρέπει να καταλάβεις τούτο. Είτε είσαι υπουργίνα διότι είμαι υπουργός, είτε είμαι υπουργός διότι είσαι υπουργίνα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Επιτέλους, για τους προστατευόμενους σας έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Θα τους ανακρίνω προσωπικώς εγώ ο ίδιος. Τι άλλο θέλετε. Είναι εντελώς αθώοι, παπά. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Μη φωνάζετε, σιγά. Τα αναρχικά στοιχεία θα χτυπηθούν οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Ενώ σου είναι υπουργός ο Χαρίτος, θα εισαχθούν τη σιδηρά πιπί του. Είμαι ένας υπουργός δυναμικός. Τελείωσε. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να αφήσεις τα παιδιά.
Έλλειψη ακρόασης. Μπαμπά, σε παρακαλώ και πάλι. Μη μιλήσεις άνθρωπες, μου κοφό. Είναι πολύ ευαίσθητη καημένη και μπορεί να πάθει. Ήδη θα έχει φύγει μισή ζωή της. Έλλειψη ακρόασης. Πάμε, παιδί μου. Αντίο, μπαμπά. Τι περιμένει να εξώ. Ο κύριος Ζερλάς. Να περιμένει. Ο γιατρός Κατσίδας. Να περιμένει. Μια κυρία. Νέα, όμορφη. Πάνω από 50. Να περιμένει. Δύο να περιμένει. Όλοι να περιμένουν. Ο κύριος Υπουργός είναι απασχολημένος. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός. Είναι απασχολημένος. Εγώ είμαι ο κύριος Υπουργός. Όλο αυτό το Υπουργείο είναι δικό μου. Ωραίο πράγμα, υποξενησία. Κατά καιρό, κύριοι, μου βάζατε κάστε νεκέρες. Περιμένετε τώρα. Είμαι πατοδύναμος. Όποιον θέλω απολύω, όποιον θέλω συλλαμβάνω. Ένα καιρό, κύριοι Έλληνες, μου φωνάζονται γιούχα. Γιούχα, λοιπόν, κύριοι Έλληνες, σειρά μου τώρα. Είμαι ο Πόντι Μητράκης, ο δυναμικός. Γεια. Τι συμβαίνει, παιδί μου. Ο κύριος Ζαρλάς ερωτά. Να περιμένει. Όλοι να περιμένουν. Να περάσει ο χωροφύλακας. Να μου φέρεις μπροστά μου γρήγορα τους συλληφθέντες. Μάλιστα. Περάστε. Περάστε. Για πλησιάστε, πλησιάστε. Πώς λέγεις εσύ. Με ξέρετε, κύριε Χαρητό, που πω και ο Πούλη, φίλη της Άννας. Η μαμά σου να τη φωνάει όταν βρίσκεται στο σπίτι σου. Μπαντώ, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Είμαι η Φοφό, η φίλη της κόρης σας, με θυμάστε. Δεν έχω κόρη όταν βρίσκομαι στο Υπουργείο, καταλαβαίνεις. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνεις και εσύ. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Πώς ονομάζεις εσύ. Ιωάννης Μαρμαράς. Εργαζόσου στο μπακάλικο του Λεωνίδα Χαρίτου, έτσι. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, του αδερφού σας. Δεν έχω αδερφό τώρα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Τι. Τι είπες εσύ. Ούτε αδερφό, ούτε κόρη. Κάτω τα χέρια. Γιατί σας συνέλαβαν. Ήμασταν, κύριε Υπουργέ, σε ένα σπίτι, σε ένα ρεσιτάλ. Τι ρεσιτάλ. Πιάνο, εδώ Μπετόβεν, η Γερμανικά. Και από πότε ο Μπετόβεν δίνει τα ρεσιτάλ του στις κουζίνες των σπιτιών. Δεν ήταν στην κουζίνα, κύριε Υπουργέ, το σπίτι είχε δύο μεγάλες άλλες. Και γιατί τα ρεσιτάλ δίνονται στα σπίτια. Τα θέματα στηρίζουν ακριβά, έτσι διοργανώνονται μουσικά από διάφορα και οικογενειακά. Και ο Μπετόβεν εισπράττει χρήματα για τους αντάρτους. Όχι, κύριε Υπουργέ. Σύμμα! Προχώρη. Απάνω εγώ που έπαιζε το κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Ήρθε η αστυνομία μου και επειδή φυσικά δεν ήταν δυνατό να συλληφθεί ο Μπετόβεν, συνελήφθησε μια παρατέλα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Λέγε τώρα, τι δουλειά έκανες εσύ. Εγώ τίποτα, κύριε Υπουργέ. Είσαι ο Μπαρμπαλεονάρδος. Εγώ. Εσύ. Ο Χριστός την Παναγία. Είσαι. Αλλά πώς μπορεί να είμαι ο Μπαρμπαλεονάρδος. Πώς μπορεί να είσαι, νομίζετε πως αλλάζοντας τα ονόματά σας και παίρνοντας το ψευδόνυμα θα με γελάσετε εμένα. Μπορεί θα θαυμάσει αν είσαι ο Μπαρμπαλεονάρδος, όπως προχθές ένας μαντράχαλος που πιάσαμε ήταν η Δεσποινής Χρυσούλα. Πάντως εγώ δεν είμαι πάντως, κύριε Υπουργέ. Δεν είσαι. Στη ζωή της μαμάς. Και τότε πώς βρέθηκε αυτό το σημείωμα μέσα στο παπούτσι σου. Αποστολή όπλων, αριθμός 47, επιτυχής. Σύνδεσμος έλαβε γνώση. Ο Μπαρμπαλεονάρδος συνεχίζει. Πώς βρέθηκε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις πώς βρίσκονται τα σημειώματα μέσα στα παπούτσια σου. Ένα κύριε Υπουργέ. Τα παπούτσια μου είναι φαρδιά. Και καμιά φορά βάζω φαρδιά που ούτε προσεξούμε. Να μιλήσεις εσύ. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ό,τι ξέρω, ευχαρίστω. Τι ξέρεις. Τίποτα, κύριε Υπουργέ. Το βλέπεις από το τηλέφωνο. Είναι για τους Γερμανούς που εκτελούν. Μπαμ και κάτω. Ένα τηλεφώνημα φτάνει για να έρθουν να σε πάρουν. Το βλέπεις κι εσύ που βάζεις σημειώματα μέσα στα παπούτσια σου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Τι έχεις να μου πεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις άλλη λέξη από αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπρος. Εδώ ο υπουργός κατοικής σας. Σταθείτε, κύριε Υπουργέ, να χαρείτε τα μάτια σας. Θα μιλήσεις. Τι να πω, κύριε Υπουργέ. Θα μιλήσεις εσύ. Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Εμπρός. Ναι, να μου στείλετε αμέσως δύο Γερμανούς. Σταθείτε, κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω εγώ. Να και ένας γνωστικός. Εσύ θα το φυγιστείς. Το ξέρω. Δεν ήταν ένα αυτό να πατρεύει τον παππού.
όταν ήρθε η αστυνομία, τη σκότωσα και το έβαλα στο παπούτσι της. Ώστε εσύ είσαι ο Παρπαλαιονάρχος! Όχι, κύριε Υπουργέ. Πού το πήγαινε στο σημείωμα? Σε ένα που δεν το ξέρω. Θα συναντιόμαστε σε ένα ορισμένο μέρος. Και ποιος σου το έδωσε? Ο κύριος Ζαρλάς. Αχά! Να το σου φιλαράκος μας. Και πώς το ξέρεις τον κύριο Ζαρλά? Πώς σου δίνει σημειώματα να τα πας σε πρόσωπα άγνωστα? Είμαι έμπιστος. Δηλαδή? Πληροφοριοδότης. Μπα! Και τι δουλειά κάνει ο κύριος Ζαρλάς που χρειάζεται πληροφοριοδότη? Πληροφορεί τους σημάτους. Αχά! Κατάσκοπος, ε! Προδίδει τους Γερμανούς. Και για τους Γερμανούς και για τους σημάτους, κύριε Υπουργέ. Αν νικήσουν οι Γερμανοί, να είναι κερδισμένους. Αν νικήσουν οι σύμμαχοι, να είναι πάλι κερδισμένους. Γιατί και οι μεν και οι δε πληρώνουν με λίρα. Και εσύ? Εγώ, κύριε Υπουργέ, είχα ανάγκες. Σε πλήρωνε? Μάλιστα. Πολλά? Όχι, κύριε Υπουργέ. Τα πολλά τα τρώει αυτός. Ψυχία. Με χρησιμοποιήσει όλες τις δουλειές. Και με απειλή αν δεν τις κάνω να με παραδώσει τους Γερμανούς. Είναι καταφόριος. Ωραία, ωραία. Κοροφυλάς! Να κρατηθούν. Θα αποφασίσω αργότερα για τα περαιτέρω. Να περάσει ο κύριος Ζαρλάς. Πάτους! Μάλιστα. Περάστε. Επιτέλους. Περάστε. Ορίστε, περάστε. Καθίστε, κύριε Ζαρλά. Δεν πειράζει. Παρακαλώ, καθίστε. Προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, συνέβη να έχετε τα νεύρα σας. Και αυτό ήταν μια αποκαρδίωση για μένα. Το ξέρω αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Ζαρλά, από πού είσαστε? Γιατί ρωτάτε, κύριε Υπουργέ? Έτσι ρωτώ. Από περιέργεια. Για να δω αν βγάζει κι άλλους έξυπνους στο χωριό σας. Το δικό σας βγάζει, κύριε Υπουργέ? Όχι. Έναν έβγαλε. Εμένα. Δεν αρκεί να το λέτε, πρέπει και να το αποδείξετε. Υπομονή. Σε λίγο. Πρέπει πρώτα να σου πω δύο λόγια χρήσιμα. Από τον καιρό που ανέλαβα το Υπουργείο, υποσκάπτει στη θέση μου στο Φον Στάινμετς, λέγοντάς του πράγματα εις βάρος μου. Είναι αλήθεια? Πώς. Το υπολογείς? Γιατί όχι. Δεν με ξέρεις καλά εμένα, αλλά θα με μάθεις. Είμαι εκδικητικός εγώ, σαν την Καμίλα. Η Καμίλα εξοχότατε είναι ζώο εκδικητικό, αλλά κουτό. Και ένας υπουργός της μέρας μας πρέπει να είναι ζώον έξυπνο. Κάνω τη μάσκα. Παίζεις διπλό παιχνίδι. Κάνεις κατασκοπία εις βάρος των Γερμανών. Ποιος σας το είπε αυτό? Ο Ιωάννης Μαρμαράς. Ότι? Ότι προδίδεις τους Γερμανούς τους σημάδους. Το είπε αυτό? Το είπε. Το είπε. Μη διάστε, κύριε Ζαρλά. Τίποτε άλλο δεν σας είπε? Όχι. Όχι. Μου φτάνει αυτό. Μη διάστε, κύριε Ζαρλά. Αν μη διάσω εγώ, θα πάψετε να μη διάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Μη δίασε λοιπόν, Μπαρμπαλεονάρδο. Αν σας πω ποιος είναι ο Μπαρμπαλεονάρδος, θα πάψετε να γελάτε, κύριε Υπουργέ. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Θα παραιτηθείτε. Εγώ. Εσείς, κύριε Υπουργέ. Και τι? Γιατί θα πρέπει να τον συλλάβετε. Και επειδή δεν μπορείτε να τον συλλάβετε... Συλλαμβάνους πάντας, λέγε! Ο Μπαρμπαλεονάρδος είναι ο αδελφός σας ο Λεωνίδας. Τι έκανε, λέει? Μη βιάστε, κύριε Υπουργέ. Τι είπες, μωρέ? Το μπακάλικό του είναι κέντρο εφοδιασμού των ανταρτών. Στην αγορά όπλων για τους αντάρτες πάνε όλα τα κέρδη. Πω, πω, πω. Γι' αυτό δεν μπορεί να σταυρώσει δεκάρα. Γι' αυτό δεν μπορεί να μου δώσει τις λίρες. Και με τις δικές σας λίρες όπλα αγοράστηκαν. Όλα τα περίμενα. Αλλά με τις λίρες μου να αγοραστούν όπλα, όχι. Βρε που έμπλεξα. Ψυχραιμία, κύριε Υπουργέ. Και τι θέλεις τώρα, βρε, προσωποποιημένη ανέδεια? Σας είπα. Την παρέτησή σας, κύριε Υπουργέ. Γράψτε τη μια στιγμή. Γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, εγώ θα πω στους Γερμανούς ότι σας κατέδωσα τον επικίνδυνο προδότη και εσείς δεν τον πιάσατε επειδή είναι αδελφός σας. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, είστε υποχρεωμένος ή να παραιτηθείτε ή να πιάσετε τον αδελφό σας. Άντε στο καλό. Άντε, πες μου, δεν ξέρω τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Άντε, ξεκουμπήσου, είσαι ελεύθερος. Αδύνατο. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω. Ούτε είδα, ούτε άκουσα. Σας το είπε ο Ιωάννης Μαρμαράς. Και εγώ τώρα είμαι εκτεθειμένος.
Αύριο αφαιρείτε κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο για τον αδελφό σας και τότε με έχετε πραγματικά στο χέρι. Άρα Ιωάννη Μαρμαρά, τι μου φτιάξες! Αν δεν μιλούσε αυτός, δεν θα υπήρχε ζήτημα. Μίλησε! Μίλησε όμως το ζώο! Δεν μπορούσε να κρατήσει το ξέρω του! Είμαι στα χέρια τώρα ενός εκβιαστή! Η ώρα περνά, κύριε Υπουργέ. Στις 12 με περιμένει ο Φον Στάιντερτς. Κάντε γρήγορα. Θα αφήσετε το Υπουργείο. Όχι, όχι, όχι. Θα συλλάβετε το Λεωνίδα. Όχι, όχι. Πρέπει όμως να διαλέξετε. Το Λεωνίδα, τον αδερφό μου, πώς να τον συλλάβω. Πολύ ωραία. Αφήστε τότε το Υπουργείο. Το Υπουργείο μου, τον καημό μου, πώς να τα αφήσω. Κουράγιο, κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, δεν πρέπει να διστάσετε. Προκειμένου να παραδώσετε τον αδερφό σας στους Γερμανούς, φυσικά θα θυσιάσετε το Υπουργείο. Υπογράψτε την παραίτησή σας. Είναι το λιγότερο. Ναι, βέβαια. Πώς να αρχίσω, είμαι ζαλισμένος. Εξοχότατε Φον Στάιντερτς. Εξοχότατε Φον Στάιντερτς. Λόγοι υγείας με αναγκάζουν. Λόγοι υγείας με αναγκάζουν. Το Υπουργείο μου! Κάνε το Υπουργείο μου! Χωροφυλακές μου! Κλητήρες μου! Οργανά μου! Εξουσία μου! Κατρούγε! Τι πάθατε, κύριε Υπουργέ? Σβήνω! Κάνω το παν! Κακούγε! Θα ξεχάσετε, κύριε Υπουργέ. Αρχή! Αυτό δεν γίνεται! Είμαι ο Δημήτριος Χαρίτος! Είμαι ο δυναμικός υπουργός! Είμαι η εξουσία! Χωροφυλακάς! Να συλληφθεί αμέσως ο κακούργος Λεωνίδας Χαρίτος! Ο Δόσκορ Πετρέμ και να οδηγηθεί μπροστά αμέσως! Φάτο! Σκούρα τα Κατάλαβες αυτά!
τον αδελφό μου, κύριε Υπουργέ. Και πού είναι ο αδελφό σου? Αδελφό και τον συνελάμβανε. Λυγή! Απαιτεί υποκράτηση. Ναι, θα αποφασίσω αργότερα για τα περαιτέρω. Πάρτε. Ήταν ο πιο πιστός μου χωροφύλακας. Ένα δευτερόλεπτο ήρθες εδώ μέσα, τον διεύθυνες κι αυτόν. Είναι γνωστό ότι είμαι διαφθορέας, κύριε Υπουργέ. 20 χρόνια διαφθείρω τα Ελληνόπουλα διδάσκοντάς τα την ιστορία της πατρίδος τους. Συγχώρεσέ με, αδερφό μου, καθυστερημένος λιγάκι για να πάρω από σένα μαθήματα της νέας εθνικής συγγύης. Ξεχνάς τη θέση σου και τις εγκληματικές πράξεις που σε βαρύνουν. Οι πράξεις μου είναι εγκληματικές για τους Γερμανούς. Αν είσαι και εσύ Γερμανός, το παίξιμο δεν είναι δικό μου. Εγώ είμαι Έλληνας! Όσο και εγώ Κινέζος. Είσαι ο Παρπαλαιονάκος! Τιμή και κάθημά μου. Βοηθάς φαντάρτες! Για να σαρώσουν τους αφέντες. Σε αποκάλυψε ο Ζαρλάς! Θα το πληρώσει ακριβά. Θα σε στείλω στους Γερμανούς! Αν τους φοβόμουν, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Μωρέ Λεωνίδα, είσαι αδελφός μου, το ξέρεις! Συγχαρητήρια για την ανακάλυψη. Όχι! Δεν έχω αδελφό εγώ! Ένα καθήκον έχω! Να επιβάλλω την τάξη! Όποιος φροντίζει για την τάξη που θέλουν οι αφέντες οι Γερμανοί είναι προδότης. Γιατί η τάξη σήμερα είναι υπακοή. Και η αταξία είναι υπακοή αντρίκια. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ! Τι συμβαίνει? Συλλαλητήριο, συλλαλητήριο! Και τι χαίρεσαι, βρε ηλίκε! Τι χαίρεσαι. Η φάτσα μου είναι τέτοια. Τσακίσου! Μάλιστα. Έλα να δεις. Έλα φων Δημητράκη να δεις που γράφει την εξουσία σου ετούτος ο λαός. Έλα να δεις τους ελεύθερους ανθρώπους. Είναι πολλοί, είναι πολλοί. Χιλιάδες. Χήμαρος. Εσύ έσαι να δεις. Όχι, όχι. Καμιά φορά πυροβολούν. Τι ωραία που τα πρόσωπά τους. Νέοι, γέροι, παιδιά, κορίτσια. Πού πάνε, πού πάνε. Έχονται καταδόθηκε. Στο Υπουργείο μου. Στο Υπουργείο σου. Αστυνομία δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αυτή να τους εμποδίσει. Σαρών τους αστιφύλακες. Σαρών και τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί και τους κοιτάνε. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Υπουργέ, κάνουν επίθεση. Πού? Στο Υπουργείο. Οι Γερμανοί μου, πού είναι οι Γερμανοί μου? Ήταν μικρή δυνατή, τους κόλπησα. Οι Γερμανοί μου, πού είναι οι Γερμανοί μου? Εμπρός! Τι είναι εκεί? Ιερός ναός Αγίου Νικολάου. Σώσε με, Άγιε Νικόλαε! Βάζανε φωτιά. Ουχ, θα με κάψουν. Πολύ δύναμη στις πόρτες. Αβάρωστο τις πόρτες. Οι Γερμανοί μου, πού είναι οι Γερμανοί μου? Αστυνομία, τι κάθεσαι στον δροζό, μου κάνουν επίθεση, μου βάζουν φωτιά, ειδοποίησε τους Γερμανούς, τους Γερμανούς! Οι Γερμανοί μου, πού είναι οι Γερμανοί μου? Αργούν, ε! Αργούν, αργούν! Θα προφτάσουν λοιπόν να βάλουν τη φωτιά. Να, άρχισε να μυρίσει καπνό στον αέρα. Οι Γερμανοί μου, πού είναι οι Γερμανοί μου, και είναι το Υπουργείο μου! Το αμαρτωλό σου Υπουργείο! Να το, άρχισε να ζεσταίνουν το πάτωμα! Να κάνουμε σε τα ποδίκια εδώ μέσα. Φεύγω! Κοινή θέτη! Ο λαός είναι αγριεμένος, μπορεί να σε σκοτώσουν. Έξω μπορεί να με σκοτώσουν, μέσα μπορεί να με κάψουν. Τι να κάνω, πού να πάω. Έλεος, αδελφέ μου, έλεος, μαζί σας είμαι κι εγώ. Θάνατο στους Γερμανούς, ζήτω η Ελλάς! Γερμανοί. Ήρθαν. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Φεύγουμε, φεύγουμε. Γιατί δεν φεύγουν? Γιατί είναι Έλληνες! Έλληνες στον Δημητράκη! Δόξα σε ο Θεός! Δόξα σε ο Θεός! Ας είναι προκειμένο το όνομα των Γερμανών! Τους! Πώς! Τορμάς! Στον Υπουργό! Θα σε στείλω στους Γερμανούς! Δεν τρόφτη κάθεσαι! Αυτή είναι η δύναμη που σου χαρίζουν από τα χεριά οι αφέντες οι Γερμανοί! Να παραδίδεις ως και τον αδελφό σου στον Τουφέλη! Προδότη! Προφυλάξε! Πού είναι ο χωροφυλάκας? Να βρεθεί ελεύθερος και να το οδηγήσει στη φυλακή! Μπράβο. Οψώνεται εις φιλίδους. Ο Λεωνίδας, ο δασκαλάκος, θα σηκώνει το άσχημά του στον Υπουργό. Επιτέλους, είναι και ζήτημα γοήτρο. Τι σημαίνουν αυτά, παπά? Πού είσαι εσύ, τι κάνει αυτό? Έβρεσα στο συλλαλητήριο. Στο συλλαλητήριο? Εγώ ήμουν στο Υπουργείο για να καταδώσω με τον κόσμο χωρίς να το θέλω. Πού πάει το θείο? Ο θείος σου συνελήφθη και θα συλληφθεί όποιος αντιστρατεύεται στην εξουσία. Κύριε Υπουργέ, κάτω στην πόρτα ένας Γερμανός υπολογαγός θέλει να σας δει. Να του πεις να ανέβει απάνω! Είπε να κατεβείτε εσείς. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Εδώ. Χάσαμε τη διαδήλωση. Προδώσατε το θείο. Νόμιμο σαν. Και
Τώρα περιμένω τη σειρά. Εσείς! Ομολογώντας την Ξάνθη πως δεν φανταζόμουν ότι ο εξοχότατος μπαμπάς σας θα μπορούσε να φτάσει ως εδώ. Όμως τόλμησε. Είναι στις μεγάλες του εξάσεις σήμερα. Το δύστυχο το Λεωνίδα. Και έχει προσφέρει τόσες υπηρεσίες στους αντάρτες μας. Το Μάσκολ με λύπη. Γιατί? Προχωρείτε. Εκείνο που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι τώρα με τη σύλληψη που θα πάψουν όλες οι αποστολές στον βουνό. Και οι αντάρτες μας έχουν τόση ανάγκη από όπλα. Μη στεναχωριέστε, κύριε Ζαρλά. Οι αποστολές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Επιχειρήσεις ανάλογες με του Θείου δουλεύουν πολλές στην Αθήνα. Μπα. Θέλετε διευθύνσεις και ονόματα? Τι να τις κάνω. Μπορεί να θέλετε να τοποθετήσετε στην κάθε μία και από ένα Γιάννη Μαρμαρά. Ξέρω πως έχετε πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της περιέργειας. Αυτό είναι αλήθεια. Θα έπρεπε όμως να διαλέγετε πιο προσεκτικά τους συνεργάτες σας, κύριε Ζαρλά. Ο Γιάννης Μαρμαρά σας δούλεψε καλά. Είναι ολόκληρος. Αλλά στο τέλος θα θαλάσσωσε. Και έτσι μαθαίθηκαν πράγματα επικίνδυνα. Ότι πυρετώ τους συμμάχους. Μάλλον ότι τους πουλάτε στους Γερμανούς. Και έπειτα ξαναπουλάτε τους Γερμανούς στους συμμάχους. Ομολογώ πως είναι ένα θαυμάσιο εμπόριο της εποχής που αποδίδει. Περισσότερα τουλάχιστον από το μπακάλικο του Θείου. Όσο γι' αυτό, ναι. Μπράβο. Γελάτε. Κορίτσι. Επιπόλαιο κορίτσι. Συχαμένε. Παρ' όλα αυτά είσαστε μια έξυπνη και γοητευτική κοπέλα. Μια χαριτωμένη λιονταρίτσα που θα ημερέψει. Και στην Ισάννα, σας ξέρουμε και μας ξέρουμε. Και επειδή σας ξέρουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιαν ακριβώς δουλειά κάνατε μέσα σε εκείνο το γραφικό μπακάλικο του Θείου σας. Γι' αυτό, στην Ισάννα, θα σας κάνουμε μια ερώτηση. Αν σας τεθεί το δίλημα να σταθείτε μπροστά στο απόσπασμα ή να στηριχθείτε στον μπράτσο μου, τι θα προτιμήσετε? Εμένα ή το απόσπασμα? Εμένα ή το απόσπασμα? Εσύ εδώ! Α, με συγχωρείτε λίγο. Μέσα που περίμενα σκέφτηκα ότι έχω μερικά εξαιρετική σημασία συμπληρωματικά στοιχεία για τον μπακάλικο του Μπάρμπα Λεωνάρδου. Προτιμάτε να τα πω σε εσάς ή να τα αποκαλύψω στους Γερμανούς? Λέγε! Η Δεσποινή Ξάνθη είναι λίγο εκνευρισμένη με τη σύλληψη του φίλης. Και επειδή η συζήτηση που θα κάνουμε είναι σχετική, τι θα λέγατε αν μιλούσαμε για 2 λεπτά στο διπλανό γραφείο? Μονάχα 2 λεπτά. Ορίστε. Παρακαλώ. Είμαι στο σπίτι μου. Μέσα. Τον είδες τον αδερφό μου? Τον είδα. Πώς φάνηκε? Μια χαρά. Τον έχει κάνει άντρα το βουνό. Το ηθικό? Λιοντάρι. Πάμε, τι γίνεται? Εντάξει. Παραλαβές. Ρολόι. Το άλλο. Εντάξει. Ποιος? Ο ίδιος ο Αλέκος. Ο ίδιος. Είναι φωτιά. Δεν λογαριάζει ούτε διάολο. Έξω φρενό με τον πατέρα του. Μόλις έμαθε κατά λεπτό στα τρέχοντα, έγινε άλλος άνθρωπος. Έμορε, Άννα μου, το χαίρομαι του το παιδί. Σπίτι. Δεν έλαβε ο ίδιος. Προσωπικός. Δεν έλαβε. Γιατί? Πρέπει να τον δοκουμένει. Αδύνατο. Μην πάμε εδώ την άλλη. Σε ποια φύλακη πάρετε, Θεό? Ο Ζαρλάς, ε. Αυτό το κάθαρμα. Κοντός. Πού είναι ο υπουργός? Μέσα μαζί του. Τι λέει? Δεν ξέρω. Να δω. Προσεκτικά. Κάτσε στην πόρτα. Τι γίνεται? Ζαρλάς έτσι και ο υπουργός έτσι. Είστε να χωριέσαι. Ο Θεός θα τα φέρει δεξιά. Εντάξει, κύριε υπουργέ. Είμαστε σύμφωνοι. Ναι. Σε 10 λεπτά θα σας τηλεφωνήσω και θα μου δώσετε την απάντηση. Κατηγορηματική. Ή ναι ή όχι. Εντάξει. Δες την Ξάνθη, εμείς θα ξαναειδούμε. Δεν μου λες, Άννα. Τι συμβαίνει, παπά? Πόσο χρόνο είσαι? Γιατί, παπά? Δεν είσαι 25. 22. Το ίδιο πάλι. Έστω. Δεν νομίζεις πως έφτασες σε μια ηλικία που πρέπει να παντρευτείς? Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα αυτό που μου διέφυγε μέσα στις τόσες άλλες ασχολίες μου. Και πρέπει να το φροντίσουμε. Δεν πρέπει? Τι λες εσύ, δεν απαντάς? Λέω, παπά, πως στη στιγμή αυτή και έτσι καθώς είμαστε, μόνο ο δικός μου ο γάμος λείπει για να συμπληρώσει την ευτυχία μας. Σε ευχαριστώ πάντως πολύ που με θυμήθηκες. Παρακαλώ. Έτερον εκάτερον. Αρχικό καθήκον.
Μπορείς όμως να αναβάλεις για λίγο την αποκατάστασή του, παπά. Υπάρχουν στην οικογένειά μας κάποια θέματα πολύ πιο επίγοντα. Ο βίος με διαταγή δική σου βρίσκεται στη φυλακή. Θα το αποστολάθεις, παπά! Σαφώς! Με συγχωρείς, παπά. Ορίστε μας. Διαγωγή κοριτσιού. Αυτή την ανατροφή σου έδωσε. Να μιλάς έτσι στον πατέρα σου. Που σε μεγάλωσε. Που σε μόρφωσε. Που σε έκανε ολόκληρη γυναίκα. Που μέχρι τη θέση ακόμα σε έπαιζα στα γόνατά μου και σε χόρευα. Παλιοκόριτσο, δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Σ' αγαπάω. Βλέπω. Γιατί βρε μελμουδίτσα, έχω κανέναν άλλον άνθρωπο εγώ στον κόσμο εκτός από σένα. Γι' αυτό σου λέω. Άκου τον πατέρα σου που θέλει το καλό σου και την αποκατάστασή σου. Ποιος είναι ο γαμπρός, αν επιτρέπετε. Το ξέρεις. Ο Ζαρλάς. Ναι, παιδί μου. Μήνες τώρα μετρώγεται. Το μελέτησα το πράγμα από όλες τις πλευρές. Και σήμερα κατέληξα σε συμπεράσματα οριστικά. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια έχει ορισμένα λατώματα. Αλλά εσύ μπορείς να το φτιάξεις. Είσαι έξυπνη κοπέλα. Αν ήξερες, παπά, πόσο αστείος είσαι, δεν θα μου τα έλεγες αυτά. Γιατί, παιδί μου. Τρέπομαι, παπά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Αν δεν πάρεις τόσα απλά, μπορεί να σε παραδώσει τους Γερμανούς. Είμαι έτοιμη για όλα. Γιατί, παιδί μου. Γιατί, καλή μου κόρη, αν πάρεις εσύ τόσα απλά, όλα διορθώνονται. Και ο θείος σου θα αφαιθεί ελεύθερος και εσύ θα ζήσεις ευτυχισμένη και εγώ θα μείνω σε Υπουργείο. Όχι. Γιατί, παιδί μου, δεν είναι ωραίος άντρας ο Σαρλάς. Έκτακτος. Δεν είναι έξυπνος. Περισσότερο όσο πρέπει. Λοιπόν... Είναι ένας ηχαμένος άνθρωπος, ένας σκυλός απατεώρας, ένας αρυβίστας. Του βρήκε την εποχή για να εμπορευτεί τα πάντα και πρόδωσε ο ίδιος το γιο σου. Και αυτόν τον ελληνό τύπο, που σε μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά με την εμάζα του, προτείνεις τώρα να το παντρευτώ. Πως ποια σημεία λοιπόν της ευθύνης μου θα πέσει ακόμα. Πάψε, πάψε! Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Ή πέφτεις στο Σαρλά ή πας στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς, παπά. Θα σε του φεκίσουν. Θα με του φεκίσουν. Τσακίσου, αθλιοπλάσμα. Μέσα. Έχεις δύο λεπτά να αποφασίσεις. Τι έκανα. Την κόρη μου. Το Υπουργείο μου. Ένα Υπουργείο κι εγώ κατάφερα να πάρω. 20 χρόνια τον ειδεύομαι. Βάλθηκαν όλοι να μου το βγάλουν εξήντο. Ο Ζαρλάς θέλει την απάντηση. Τι να κάνω. Θα παλέψω για σένα Υπουργείο μου. Για σένα. Δεν με κουνά από εδώ, ούτε ο ίδιος ο Θεός! Άννα! Τ' ακούς? Τ' ακούω. Θέλει την απάντηση, τι αποφάσισες? Στους Γερμανούς, παπά. Ρος! Τι! Σκοτώσαν τον Ζαρλά! Ναι, σκοτώσαν τον Ζαρλά. Πώς το ξέρεις, ποιος τον σκότωσε? Ο Αλέκος. Ο γιος μου! Δεν είναι γιος σου. Τον αποκήρυξες. Και πού βρέθηκε ο Αλέκος στην Αθήνα? Κατέβηκε χθες βράδυ από το βουνό. Κρυφά. Η φήμη των κατορθωμάτων σου έφτασε μέχρι εκεί πάνω. Κι ήρθε σαν τον τρελό. Αν δεν απολύσεις το θείο και δεν παραιτηθείς αμέσως, θα έχεις να λογαριαστείς μαζί του. Στε σκοτώνω στα αλήθεια λοιπόν, ε. Να αφαιθεί αμέσως ελεύθερος ο Λεωνίδας Χαρίτος. Θα με σκοτώσουν και εμένα, ο Αλέκος! Δεν ξέρω. Πήγαινε να τους ρωτήσεις. Κάνε παιδιά, να δεις καλό. Εξογόνατε. Φον Στάινετς. Λόγοι υγείας. Με αναγκάζετε.